Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας, στον κύριο Παφίλη θα πάω. Κύριε Παφίλη, ένα σχόλιο για το πρώτο κομμάτι της συζήτησης και αν βλέπετε να υπάρχει λύση απέναντι σε αυτή την εικόνα του κοινωνικού εφιάλτη που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Το να προσδιορίσουμε όχι τον κοινωνικό εφιάλτη, γιατί τον ξέρει ο κόσμος. Και θα το πω ομά. Είναι η προσφορά του καπιταλισμού τον 21ο αιώνα. Το 2013. Αυτά που ζούμε. Εγώ θα θέσω διαφορετικά το ερώτημα που το θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και προς τον κόσμο συνολικά. Υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες στην κοινωνία, οι επιστημονικές, οι τεχνολογικές, η εξέλιξη συνολικά, ώστε αυτοί που παράγουν όλο αυτό τον πλούτο που παράγεται και που είναι αμύθιτος και απίστευτος, πρώτη φορά έχει τέτοιες δυνατότητες στην ιστορία της κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να ζήσουν καλά, όχι να έχουν κάποια δουλειά και να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, αλλά να απολαύσουν αυτό που λέγεται συνολικά ανθρώπινος πολιτισμός. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Υπάρχουν στη χώρα μας αυτές οι δυνατότητες. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν. Τι εμποδίζει λοιπόν, τι ζούμε σήμερα? Ζούμε ένα σύστημα χρεοκοπημένο, που είναι το καπιταλιστικό σύστημα, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε, και ζούμε την κρίση του, η οποία είναι κρίση του καπιταλισμού. Βέβαια, κάθε φορά που ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, ακόμη και όταν κάνετε ορθές επισημάνσεις, συναντάτε απέναντί σας τα ιστορικά παραδείγματα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Θα πούμε και τα ιστορικά παραδείγματα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως ποια είναι η αιτία. Γιατί αν δεν αντιληφθεί και ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά αγωνία, είναι συνέχεια, ζει τραγικές καταστάσεις, ποια είναι η αιτία, δεν μπορεί να πάμε και στο αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα σκρίνει τι προτείνει ο καθένας. Έχουμε λοιπόν σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες τα ίδια φαινόμενα. Σε κανένα, με καμία μορφή διαχείρισης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, δεν αλλάζει τίποτα. Ζούμε τα ίδια. Τα ίδια μέτρα παίρνονται παντού. Η ίδια κατάσταση υπάρχει. Οι πιο αναπτυγμένες ακόμα καπιταλιστικές χώρες υπόθηκαν στοιχεία. Ευρωζώνη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που τάξατε όλοι. Σήμερα έχει 20% στην Ευρωζώνη, λέω. Στη φτώχεια και 10% στην πείνα. Οι οποίοι δεν έχουν, λέει, ούτε να φάνε ακόμα. Οι πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως η Γερμανία. Πόσο είχε, κύριε Παφίλη, η Σοβιετική Ένωση το 1985. Θα σας την πω τη Σοβιετική Ένωση. Να ξέρουμε γιατί. Μην βιάζεστε. Η Σοβιετική Ένωση πάντως. Δεν έχει ανακαλυφθεί. Η Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει ανακαλυφθεί σύστημα που να μην έχει φτωχούς. Ξέρω, σας παρακολουθώ. Εντάξει, ο μακαρτισμός πάντως τελείωσε. Αν θέλετε, θα συζητήσουμε μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως. Αυτή τη στιγμή εσείς πρέπει να απολογηθείτε σε αυτό το ερώτημα. Που θέτουμε στον κόσμο και στην κοινωνία να το κρίνει. Πώς γίνεται με τέτοιες δυνατότητες και αυτοί που παράγουν τον πλούτο να ζουν όλο και χειρότερα. Και αυτοί που κλέβουν τον πλούτο, δηλαδή λέω το παράδειγμα της Αμερικής, το 1% να καρπώνεται το 45%. Το 20% να καρπώνεται το 97% του πλούτου και το υπόλοιπο 97% να καρπώνεται το 3%. Να, αυτή είναι η αντίφαση ενός συστήματος που ό,τι και να πει κανένας είναι χρεοκοπημένο και ιστορικά ξεπερασμένο. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό, θα δούμε και το τι παίζεται σήμερα με την κρίση, τι συμβαίνει με την κρίση. Ό,τι συνέβη και με την ανάπτυξη. Τι έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την ανάπτυξη? Που γιατί ακούω για επενδύσεις, για επιχειρήσεις κλπ. Τι συνέβη ακριβώς? Από πού βγήκαν τα χρέη? Από τους μισθούς? Από το κοινωνικό κράτος? Σοβαρολογούμε? Σοβαρολογούμε και πρέπει να ντρέπονται ορισμένοι όταν το λένε αυτό. Από μισθούς και κοινωνικό κράτος. Γιατί οι εργαζόμενοι, οι αυτοπασχολούμενοι, οι αγρότες δουλεύουν όλα αυτά τα χρόνια και παράγουν. Το χρέος μαζεύτηκε πρώτον από τη σκανδαλώδη επιδότηση των επιχειρηματικών μήνων. Αλλά πάντως το κράτος δεν είναι οι εργαζόμενοι μέχρι στον ιδιωτικό τομέα τους οποίους αναφέρατε. Λέω συνολικά. Εσείς μιλήσατε που είναι τώρα για τους αγρότες. Και στον αυτοί είναι ιδιωτικό τομέα. Και στον κρατικό τομέα δουλεύουν. Με όλα τα προβλήματα. Αμφισβητείτε ούτε ότι το κράτος μας ήταν υπερτροφικό, σπάταλο? Για ποιον δούλευε το κράτος? Αυτό το κομματικό κράτος που στήθηκε. Για ποιον δούλευε? Ότι είχε και τέτοιες πλευρές για να μπορέσει να σταθεί, έκανε συμμαχίες. Με κάποιους τους έδωσε κάτι παραπάνω. Τους έδωσε κάποια προνόμια και κάποια απαράδεκτα με τα οποία εμείς είχαμε συγκρουστεί τότε. Και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Λέω λοιπόν, πόσο έβαλε. Θα πω, μιλήσω συγκεκριμένα, η Χόκτιβ στο αεροδρόμιο. Για πέστε μας, πόσο? Ούτε 10%. Τα άλλα τι λεφτά ήταν? Ήταν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή από φορολογία των λαών της Ευρώπης. Πόσο άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι? Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν τι έχουμε? Ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, να το πούμε έτσι, για να κάνει την ανάπτυξη και ο κόσμος πάντα καλούνταν να ζήσει στη λιτότητα.
Και όταν είχαμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, τέτοια δεν έλεγα. Τώρα τι έχουμε, έχουμε κρίση. Αλήθεια. Για πέστε εσείς εδώ που υποστηρίζετε το σύστημα, πού πήγε όλος αυτός ο πλούτος. Όλα αυτά τα δις, τα αμύθιτα, όλα αυτά τα χρόνια πού είναι, χάθηκαν. Ξαφανίστηκαν σε μια νύχτα. Όχι βέβαια. Εδώ μιλάμε για αστρονομικά ποσά, όχι μόνο στις Παρθένες νήσους. Και σε άλλα και σε πολλές τράπεζες και στα χέρια να, αυτών που κέρδισαν. Αυτές. Οι οποίοι τι περιμένουν. Τι περιμένουν τώρα για να ξαναεπενδύσουν. Ένα ελληνιακό τοπίο, μισθούς 100 και 150 ευρώ, γιατί μέχρι εκεί πάει. Και αυτή είναι και η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία όλοι εκτός από εμάς πιστεύουν. Αυτή είναι η γραμμή της. Το λέει καθαρά. Δεν ότι θα πρέπει, θα πρέπει να διαβάσετε το σύμφωνο για το ευρώ, σημείο 17. Βγάλετε το από το υπολογιστή. Η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα. Να το βγάλετε και να μην με διακόπτετε. Αν θέλετε να διακόψετε εμένα, γιατί δεν διακόψετε κανέναν άλλον. Να πάρετε απόφαση. Να πάρετε ότι υπερασπίζεστε έναν κόσμο σήμερα και εσείς τον υπερασπίζεστε. Έναν κόσμο όπου ένα χαλάει σε ένα βράδυ όσο θέλουν 10 ζωές οι υπόλοιποι. Κακός κάκιστα. Αυτό είναι υπερασπίζεστε. Αλλά η νομοκρατούρα η Σοβιετική χαλούσε 20 φορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Είπα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να συνεχίσω. Αποδεικνύεται ποιον εξυπηρετεί. Εδώ υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Σας τα ξαναλέω και πάλι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοινωνικό σύστημα με τον σοσιαλισμό, λέμε εμείς. Μια πρόταση. Με τον σοσιαλισμό, ο οποίος σοσιαλισμός έκανε άλμα στην ιστορία της ανθρωπότητας το 1917, κατάφερε να αντιμετωπίσει την ανεργία, να αναπτύξει μια χώρα η οποία ήταν καθυστερημένη, να δώσει δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, πρωτοφανείς κατακτήσεις και πάρα πολλά άλλα. Και που φυσικά ανατράπηκε από τα λάθη τα δικά της. Γιατί άρχισε να δανείζεται. Άρχισε να δανείζεται το καπιταλισμό. Αφήστε να ήταν χθες. Το άγαλμα του Λένιν. Ξέρετε, τον γκρεμίσαν κι άλλο, έπεσε πάνω στο κεφάλι της όμως. Γιατί αναγκάστηκαν να γίνουν ζητιάνοι, αναγκάστηκαν να μην χρησιμοποιήσουν άλλες εκφράσεις. Λαοί ολόκληροι περήφανοι να σέρνονται υπόδουλοι και σκλάβοι στον καπιταλισμό. Αυτό είναι. Λέμε λοιπόν εμείς για τη διέξοδο. Διάβασε αύριο στον Ελληνικό. Η διέξοδος λοιπόν. Υπάρχει άρθρο συγκεκριμένο αύριο. Αν γράφεις αύριο γι' αυτό. Ναι, προφανώς. Όταν τελειώσετε τα. Χτυπήσαμε φλέβα. Ελάτε. Λέμε λοιπόν, εμείς λέμε ότι η διέξοδος είναι να αποφασίσει ο λαός, ο ίδιος, οι εργαζόμενοι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, να τον πάρουν στα χέρια τους. Η κοινωνία είναι όρεμη σήμερα. Ποιος διευθύνει όλη αυτή την οικονομία. Ποιος παράγει εδώ σε αυτόν τον τόπο. Μια χούφτα που έχουν στα χέρια τους τον πλούτο, όχι βέβαια. Το παράγουν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν εμείς, αξιοποιώντας και τα θετικά, αλλά κρίνοντας και τα λάθη που έκανε ο σοσιαλισμός, ότι πρέπει να αλλάξει το ίδιο το κοινωνικό σύστημα. Όποιος λοιπόν ευαγγελίζεται ή λέει ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει φιλολαϊκή πολιτική. Δεν θέλω να αρχίσω αυτό τα σχόλια. Αυτό είναι για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το καμπανάκι. Όχι μόνο. Αλλά για τους υπόλοιπους. Για ποιον. Για όσους πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Τα είπαμε πιο πριν. Δηλαδή, τι θα κάνει αύριο. Δεν υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Ότι τα καθεστώτα του υπαρκτού κατέρευσαν και από προβλήματα εκ των έσω και όχι από τις δυνάμεις της Επανάστασης. Ναι. Το ακούω με ευχαρίστηση που λέτε. Μακάρι να το λέει και το συνέδριό σας. Για ζητήματα δημοκρατίας. Φαίνεται το συνέδριο, συνέδριο το δικό μας, κύριε Σκουρλέτε, φαίνεται το διαβάζετε από την Αυγή. Όχι από τα κείμενά μας. Εμείς λέμε ότι έφτασε στο σημείο το ίδιο το κόμμα να γίνει φορέας αντεπανάστασης. Τι μου λέτε τώρα, ούτε αυτό έχετε διαβάσει. Μπράβο. Με τι δεν διαβάζετε. Το διορθώνετε. Με ροζ γυαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Το διορθώνετε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, αυτή είναι η διέξοδος κατά τη γνώμη μας και απευθυνόμαστε στον ίδιο το λαό να αντιληφθεί ότι δεν σήμερα και μπορεί να διευθύνει την οικονομία. Έχει και το επίπεδο, έχει τις δυνατότητες τις επιστημονικές, έχει τα πάντα και η Ελλάδα. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα η οποία αν αξιοποιήσει τις πρωτοπαραγωγικές πηγές μπορεί να κάνει άλματα στην οικονομία. Υπάρχει μια προϋπόθεση. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα του χρέους δεν αντιμετωπίζει διαφορετικά. Μονομερής διαγραφή του χρέους. Αλλά με μια τέτοια εξουσία. Αυτή είναι η δική μας πολιτική πρόταση. Και καλούμε στον κόσμο, μπορεί να διαφωνεί, να την σκεφτεί τουλάχιστον. Να τη συζητήσει, γιατί ο άλλος δρόμος είναι η κόλαση. Και την κόλαση τη ζούμε. Και ξέρετε, θα πω και κάτι ακόμα. Ποιος τολμά από αυτούς, στα σοβαρά όμως, όχι, να υποσχεθεί ότι έστω θα γυρίσει τον κόσμο. Στο 2000, στο 2005. Και σε ποια καπιταλιστική χώρα. Κανένας σοβαρός δεν το λέει. Τι σημαίνει αυτό. Ότι ακόμα και αυτά που κατακτήθηκαν με υδρότα, αίμα, αγώνες, θυσίες, τα προηγούμενα χρόνια τα πήρε πίσω μέσα σε μια νύχτα. Ήταν αυτό που λέγαμε εμείς. Άρα λοιπόν, βάλτε μια τελεία, λύση υπάρχει, αλλά η λύση πρέπει να είναι οριστική. Να πάρουν δηλαδή την εξουσία αυτή που
που παράγουν τον πλούτο στα χέρια τους, να υπάρξει ένας σχεδιασμός της οικονομίας με γνώμονα τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Γιατί όλα αυτά που λέγονται για επενδύσεις. Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Να το κλείσω εδώ. Γιατί... Ελάτε, κύριε Παφίλη, ναι, παρακαλώ. Εντάξει, αλλά περιμένουμε μια ώρα. Θα σου πω, ο καθένας έκανε μια τοποθέτηση. Λέω λοιπόν, όλα αυτά περί επενδύσεων κλπ. Που λέγονται, επενδύσεις γίνονται για να βγάλουν κέρδη. Δεν επενδύει κανένας σε τομείς οι οποίοι έχουν μια μακροπρόθεσμη ωφέλη κυρίως για το λαό. Αλλά πού θα κερδίσει περισσότερο. Αυτή είναι η λύση. Και η ίδια η πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου, τι λέτε. Εμείς πιστεύουμε. Να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους στο διαδίκτυο που μας παρακολουθούν, οι οποίοι ζητούν να τοποθετηθείτε και πάνω στο αν μπορεί το πολιτικό προσωπικό και τα κόμματα που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία να μας σώσουν τώρα. Είναι δεκάδες τα μηνύματα αυτά. Όπως και πολλά μηνύματα θα απαντήσουν μετά η κυρία Σιμακοπούλου και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος για τα δύο κόμματα, για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, για τα χρέη που δημιούργησαν τα κόμματα. Για τα χρέη που δημιούργησαν τα κόμματα. Μιλήσουν, πώς γίνεται δηλαδή τα κόμματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν το δικό τους ταμείο. Και απολογούμαστε εμείς μετά. Τα κόμματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν το δικό τους ταμείο να υπόσχονται ότι θα σώσουν τη χώρα. Εγώ τουρίστα της ιστορίας. Ελάτε, κύριε Οικονόμου, ελάτε. Δείξατε εμένα. Δείχτε αλλού, δεν ξέρω πού θέλετε να δείξετε. Και εσείς βουλευτές ΠΑΣΟΚ ήταν. Βουλευτές, αλλά δεν κατάγα τη χαρλατρικούπη τότε. Ούτε χαρτάω. Πήγε στην Εποκάτου, ξανά ήρθα απέναντι το γραφείο μου, χαρλατρικούπη 41 είμαι, στο 50 ξανά ήρθα. Σας βλέπω εκεί να κρατάτε τις πόρτες. Όταν βγήκα εκεί πέρα ήταν στα πιο δύσκολα, είχε τελειώσει το τέτοιο. Τώρα τι κάνανε νωρίτερα δεν το ξέρω. Εντάξει. Βρείτε το. Και εγώ δεν το ξέρω. Ξέρετε, το έχετε το πρόβλημα. Δεν μας το δίνετε να το δούμε και εμείς. Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Κυβερνητικούς του εσωτερικού μετώπου. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, δεν το ξέρετε. Πολλά ξέρετε. Αυτό πώς δεν το ξέρετε. Αυτό που λέω εγώ, κύριε Χατζηγκολέο, είναι το εξής, ότι πραγματικά αυτοί που διαχειρίστησαν την κατάσταση και έφτασε μέχρι εδώ, δεν μπορούν να είναι οι σωτήρες του μέλλοντος. Όμως, επειδή αυτή η Βουλή των 300 έχει 180 νέα πρόσωπα, δηλαδή, προσπάθησε ο λαός να κάνει μια ανανέωση και έφερε 180 νέα πρόσωπα. Και βλέπουμε το επίπεδο αυτής της Βουλής. Και βλέπουμε καταστάσεις και κινήσεις και πολιτικά κόμματα τα οποία πραγματικά μας θλίβουν πολλούς, είτε τουλάχιστον έτσι το λέμε, δεν ξέρω αν το πιστεύουμε, ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων, ίσως πρέπει να συζητήσουμε και για αλλαγές πολιτικών. Άρα λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η κ. Σιμακοπούλου ότι τα προηγούμενα 30-40 χρόνια μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν. Οι πολιτικές τις διαχείρισαν και πρόσωπα. Καλόν είναι, πολλοί έχουν πάει ήδη σπίτι τους. Υπουργοί, παραυπουργοί, μεγάλα αστέρια της πολιτικής δεν υπάρχουν σήμερα. Όμως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σήμερα. Η Δημοκρατική Αριστερά λέει κάτι πολύ απλό. 1,5 χρόνο περάσαμε μια φάση της σταθεροποίησης μετά την κατάρρευση. Αυτό τον 1,5 χρόνο επετεύχθη το πρωτογενές πλεόνασμα και εμείς το δεχόμαστε. Παρόλο που πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο επετεύχθη, δηλαδή αυτός ο πόνος, οι θυσίες και η άδικη κατανομή των βαρών, δεν ήταν αυτός που αναλογούσε στην ελληνική κοινωνία. Όμως το επετύχε η πολιτική τάξη του και, πρέπει και το παρουσιάζει. Και το δέχτηκε και η Ευρώπη. Τώρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό που ρωτάτε εσείς εναγωνίως, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν κάτσουμε να συζητήσουμε για αυτό το σχέδιο, θα λείψουν οι βάρβαροι από τη μέση. Διότι πίσω από τον κύριο Τόμσεν και τον γερμανό Γκαουλάιτερ κρύβονταν πάρα πολλοί από τους όσοι μείνανε. Α, έχετε απόλυτο δίκιο σας. Προσέξτε λοιπόν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Κρύβονται πάρα πολλοί. Δεν το κάνω εγώ, λέει. Δεν το λέει ο Γερμανός. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που επικαλούνται οι εδώ κυβερνώντες στην Τρόικα δεν έχουν το για να καλύψουν τις δικές τους αποφάσεις. Δεν έχουν το θάρρος. Ή να αναγνωρίσουν τα προηγούμενα λάθη ή να πάρουν αποφάσεις. Κανένα παράδειγμα ονομαστικά. Δεν θέλετε να πείτε. Κύριε Δελατόλα, εγώ είμαι γενικός και ορίστος. Εγώ έχω πει 100 φορές στον Χατζηνικολάου και ο Νίκος εμένα ότι ο νυν υπουργός οικονομικών είναι απολογητής της Τρόικας, ο πιο φανατικός υποστηρικτής του μνημονίου που έχει κάνει και την απίστευτη δήλωση ότι χωρίς το μνημόνιο δεν θα πάμε πουθενά. Ευαγγέλιο το χαρακτήρισε. Εγώ ξέρω είναι το μοναδικό. Είναι το κειμένο κείμενο. Στη χώρα. Λοιπόν, άρα να τα λέτε λοιπόν, εσείς που είστε νέος, να λέτε τα πράγματα με το όνομά. Κύριε Δελατόλα, το μνημόνιο είναι η γερμανική εκδοχή πώς θα ξεπεράσουμε την ελληνική κρίση. Ξέρω τι είναι το μνημόνιο. Η γερμανική εκδοχή, όταν τέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
η τότε ηγεσία η πολιτική δεν διαπραγματεύτηκε. Το ομολόγησε λέγοντας ότι σε 10 λεπτά ξημέρωνε στην Ιαπωνία το χρηματιστήριο και θα καταστραφόταν το σύμπαν. Ποιο το έφτιαξε ακριβώς? Είπα γερμανική εκδοχή στο ελληνικό πρόβλημα. Γερμανική εκδοχή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό. Τώρα είναι. Αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δύο. Τα λέω γερμανική εκδοχή. Όταν λέω κύριε Παφίλη, τα ίδια λέμε. Η γερμανική εκδοχή είναι η κυρίαρχη δύναμη. Άρα λοιπόν, όταν παρουσιάστηκε αυτή η εκδοχή, η ελληνική πολιτική τάξη το υπόγραψε χωρίς ούτε να κάνει κάτι την άποψή μου. Γι' αυτό θυμάστε τότε που είχα πει ένα απλό ταπεινό παρόν, ότι χωρίς καν να το δει. Μετά το είδε πραγματικά. Κύριε Οικονόμου, ήταν αντιγραφή του τουρκικού και του ρωσικού μνημονίου με το Διεθνές Μονεταρικό Ταμείο. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά πήραμε και κοπιάραμε τα κείμενα των διεθνών συμβάσεων. Και απλώς αλλάξαμε το. Δεν διαφωνούμε. Επειδή μοιάζουμε και πολύ με τη Ρωσία και την Τουρκία. Δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, δεδομένο θα πετύχει. Σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και πιστεύει η Δημοκρατική Αριστερά ότι πρέπει να γίνει πολιτική διαπραγμάτευση. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι οι συνομιλητές μας ακόμα και για το επόμενο διάστημα η Τρόικα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κύκλος της Τρόικας έληξε. Τα τεχνικά ζητήματα και τα θέματα που έπρεπε να διευθυνθούν ετέθησαν στο τραπέζι, τα είπαμε, τα είδαμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στους πλησιασμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στις ομαδικές. Πώς έληξε ο κύκλος της Τρόικας, πώς το λέτε αυτό, κύριε? Πρωτογενές πλεόνασμα. Εδώ δεν είδατε. Τι λέει η Δημοκρατική Αριστερά? Είδατε τι έγινε προχθές. Που έβγαλαν ανακοίνωση ότι δεν θα έρθουν και λιποθύμησε όλο το πολιτικό σύστημα. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Πώς δεν κάναμε μυστέρι στις εκκλησίες να παρακαλάμε να επιστρέψουν? Εντάξει, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Είναι όπως το περιγράφω. Τα λέτε με γραφικό ότι βγάλανε μία ανακοίνωση ότι δεν θα έρθουν. Και έπεσαν λιποθυμίες. Ήρθανε, βεβαίως ήρθανε. Από τις λιποθυμίες. Μετά ανάψατε λαμπάδες, είσαμε το ύψος του Τόμψεν για να. Βγήκαμε από τα ρούχα μας και ήρθανε. Ναι, έτσι έγινε. Δεν ξέρω αν βγήκατε από τα ρούχα σας. Αλλά νομίζω ότι οι λαμπάδες είσαμε τον Μπόι του Τόμψεν ανάψανε αρκετοί. Όμως κύριε Οικονόμου, μέρος αυτής της πολιτικής στηρίξατε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ευτυχώς. Κύριε Δελατόλα, το στρίψατε τελευταία στιγμή. Όχι καλά, δεν το έχουν στρίψει καλά. Είναι πάνω στη στροφή ακόμα. Μα κάνει να ολοκληρωθεί. Αυτή η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί. Είστε στο παρόν, είστε στο παρόν ακόμα. Αυτή η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με το συνέδριο. Ακούστε όμως ένα λεπτό. Είμαστε στη στροφή, λέω. Στροφή. Η στροφή. Η δύσκολη στροφή τώρα είναι γιατί δεν υπάρχει αυτό. Προς τα πού θα πάει, δηλαδή, αυτή τη βδομάδα? Έτσι είναι η πολιτική, κύριε Κωτάκη. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αν χρειαστεί και για την πατρίδα, θα πάμε για έξω από τη στροφή. Προς τα πού θα στρίψετε? Σε αυτό τουλάχιστον δεν μπορεί να διαφωνήσουμε. Αν κρίνω από τα χαμόγελα του κυρίου Σκουρλέτη, βλέπω προς τα πού θα στρίψουμε. Αφήστε με να πω όμως ένα λεπτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που λέει η Δημοκρατική Αριστερά είναι λοιπόν ότι επειδή με την Τρόικα δεν θα βρούμε άκρη στους πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι άνθρωποι έχουν άλλο προσανατολισμό, άλλα λέμε εμείς. Ομαδικές απολύσεις. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί στην πολιτική τάξη της χώρας η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να συμφωνήσουν για ομαδικές απολύσεις σήμερα με 28% ανεργία. Τι εννοείται? Θα συμφωνήσει. Ο κύριος Βρούτσης εδώ είπε ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν ξέρω. Εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, σας λέω τι λέει η Δημοκρατική Αριστερά. Ας το πάω να μην πω η πολιτική τάξη, να πω η Δημοκρατική Αριστερά. Την περασμένη εβδομάδα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν μπορεί ο φόρος ακινήτων, όπως τον φέρνει η κυβέρνηση, να είναι φόρος ακινήτων δίκαιος. Δεν είναι δίκαιος. Δεν μπορεί για στον βωμό να μαζέψουμε 3 δις να γίνονται τέτοιες αδικίες. 2,6. Συγγνώμη για την χαστική διδιώθηση. Πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ξεπαγώσει, να παγώσει ο λαός μας και άλλο ένα χειμώνα. Μα αποτέλεσμα δεν είχε κιόλας. Δεν μαζεύτηκε. Λέω ότι λέμε τώρα, κυρία Κούντρα, γι' αυτό δεν ψήφισαμε τον προϋπολογισμό. Και ένα πέμπτο πολύ βασικό. Ο κ. Παπανδρέου είχε πει το 2009 και κέρδισε τις εκλογές για τα λεφτά που υπάρχουν. Και συμφωνώ ότι κατέληξε ανέκδοτο. Εμείς όμως ξέρετε τι λέμε, κύριε Κωτάκη. Κατέληξε τραγωδία. Τραγωδία. Αν ήταν ανέκδοτο, καλά θα ήταν. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Προτείνετε εξεταστική επιτροπή για το μνημόνιο και αναρωτιέμαι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέει ότι έκανε λάθος με το λεφτά υπάρχουν, τι θα είναι αν συγκροτηθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή. Μάρτυρας υπερασπίσεως ή μάρτυρας κατηγορίας? Επιτρέψτε μου όμως. Διότι όταν ακούω. Σας το ρωτάω λοιπόν. Δεν μπορώ να απαντήσω και δεν θέλω. Αλλά να πω όμως κάτι. Το πέμπτο στοιχείο. Αλλά μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέτε μετά, κύριε Σκουλέτη. Εγώ διαβάζω προσεκτικά. Νομίζω γράμματα και γραφή όλοι γνωρίζουμε. Τι λέμε εμείς για το πέμπτο κομμάτι, κύριε Ναλτού, για τα λεφτά υπάρχουν? Εμείς λέμε, κύριε Κωτάκη, ότι υπάρχει κρυμμένο πλούτο πολλή. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Υπάρχει κρυμμένος πλούτος. Λεφτά πολλά δεν υπάρχουν στον μέσο πολίτη. Υπάρχει όμως κρυμμένος πλούτος που ακόμα είναι ανέπαφος. Δεν έχει συνεισφέρει ένα ευρώ. Το συμφωνούμε όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτά είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε. Τον κρυμμένο πλούτο. Τι τον εμπόδισε να τον εμαζέψει? Τι τον εμπόδισε αυτή την κυβέρνηση? Εμείς βλέπουμε εμπόδια μεγάλα. Όχι τεχνικής φύσεως. Πολιτικά ίσως εμπόδια. Δηλαδή
μια δυναμία να προσεγγίσουμε αυτόν τον κρυμμένο πλούτο της χώρας που είναι μεγάλος. Υπάρχει πλούτος αυτός. Είτε είναι με στις λίστες, θέλετε, κύριε είτε μέσα. Αυτά τα εμπόδια προέκυψαν όταν η Δημάρα έφυγε από την κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι τότε δεν τα είχατε δει. Γιατί συμμετείχατε σε μια κυβέρνηση μερικούς μήνες. Τα παλέψαμε και τα προσπαθήσαμε. Καταλάβατε ότι αυτά τα εμπόδια τα βάζει η κυβέρνηση από την ώρα που φύγατε εσείς, μέχρι τότε δεν τα βάζε. Κύριε... Άλλαξαν από τότε και τα βάζουν, τι έγινε ακριβώς. Δεν τα κατάφεραν, έφυγαν. Κύριε Κουβαρά, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Κουβαρά. Όταν έχετε ο κύριος του Μέρας στο ζήτημα των offshore εταιριών, ένα απλό παράδειγμα για να ακούσουν και οι φίλοι. Και είπαμε, 6.000 offshore είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουν ελεγχθεί 24. Πάνω από 10.000. 10.000 που έχουν ελεγχθεί 40. 42. Έχω μείνει στο παλιό νούμερο. 42. Και είναι πάνω από 10.000. Λοιπόν, εγώ είχα μείνει στις 24 και έχουν πάει 42. Συγγνώμη, ελέγχθησαν πάρα πολύ περισσότερες. Λοιπόν, και αυτές οι 40 έχουν αποδώσει ούτε 50 εκατομμύρια ευρώ, 50 εκατομμύρια ευρώ και το είπε μέσα στη Βουλή ως επιτυχία του. Ειλικρινά, πιστεύει κάποιος Έλληνας. Που σημαίνει ότι οι 10.000 είναι 10 δις. Δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι 10-2 δις. Που σημαίνει ότι από την αναζήτηση ενός πρωτογενού πλεονάσματος, τεχνικού ή πραγματικού, είχαμε μπροστά, έχουμε ένα πλούτο, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί. Αυτό λέει η Δημοκρατική Αριστερά. Αλλά όμως, για να ελεχθεί, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να σπάσουν αυγά, πρέπει να κάνουμε ρήξεις, πρέπει να γίνουμε δυσάρεστοι με συμφέροντα, με καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές στηρίζουν πολιτικές καταστάσεις. Μια... Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Και μετά ο κύριος Τσίπρας. Η ίσπραξη από τη βεβαίωση όλων αυτών, γιατί πολλές φορές δημιουργούμε πολύ μεγάλη απόσταση. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτά και αυτοί οι άνθρωποι πάνε. Δεν πειράζει, κάντε τη βεβαίωση. Εσείς τα βεβαιώσετε και θέλουμε να τα εισπράξουμε. Κάντε τη βεβαίωση. Κύριε Σκουρλέτη, τι υπερηφανεύεστε, τα βεβαιώσατε. Κύριε Σκουρλέτη, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Εγώ να ηρεμήσω, αλλά εσείς δεν απαντάτε. Ηρεμήστε. Εντάξει. Χαμογελάτε και ηρεμήστε. Πάρτε μία ανάσα. Είναι η παραδοχή ότι υπάρχει ανικανότητα στο να μπορέσουν να μαζέψουν τα χρήματα από αυτούς που πραγματικά δεν πληρώνουν. Ο κύριος Δελατόλας και ο κύριος Τζίμερ. Εγώ γρήγορα τρεις επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση. Όταν ακούω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και είμαστε που να πάρω διάλογο παλί πια. Μου θυμίζουν... Παρακαλώ ο καθένας για τον εαυτό του. Ναι. Φάντα αυτό να μην με αφήνεις ποτέ να το πω. Μου θυμίζουν το ανέκδοτο που λέει ένας πέφτει από ένα κτίριο με 100 ρόφους και μόλις φτάνει στο 90 λέει μέχρι εδώ καλά πάμε. Κάπως έτσι είναι. Και κυρίως το κάνουν αυτό. Και εδώ είναι και η υποκρισία, η πολιτική. Ορισμένη, δεν εννοώ την κυρία Σημακοπούλου που είναι νέα βουλευτής. Αυτοί που έχουν και τεράστιες ευθύνες εντός της παράταξης αυτής για το που φτάσαμε εδώ. Έτσι. Κυρίως αυτοί οι βουλευτές. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Εγώ θα στενοχωρήσω το φίλο μου του Θανάση, γιατί το μοντέλο το βλέπω να αργεί να έρχεται. Γιατί άμα το θέλει ο κόσμος, γιατί. Οπότε, λέω, προβλέπω ότι θα αργήσει. Yeah. Οπότε, λέω το εξής. Σημαντικό κατά την ειδική μου εκτίμηση και το ακούω και στον κόσμο. Δείχνουν τα πράγματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα από τα σχήματα εκείνα που μπορεί να βρεθούν στην κυβέρνηση. Εγώ επιμένω εδώ και πολύ καιρό, αγαπητέ Πάνο, ότι οφείλετε να έχετε μία απάντηση σαφή για τα ζητήματα της οικονομίας, ξεκαθαρισμένη, χωρίς παλινοδίες, για να μπορεί ο κόσμος να έχει και μία προσδοκία. Γιατί αν δεν έχει προσδοκία για την επόμενη μέρα, θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ζωή οι φασίστες που τους βλέπουμε να δυναμώνουν με αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και καιρό, και αυτό είναι τραγωδία για τον τόπο. Άρα οι ευθύνες, κατά τη γνώμη μου, οι δικές σας είναι αυξημένες. Και καλό θα κάνετε να τις αναλάβετε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Εννοώ δηλαδή ένα πρόγραμμα, δεν θα το πω ρεαλιστικό, να μην φανεί ότι δεν είναι ριζοσπαστικό, καθαρό, για να μπορεί να πείσει τον κόσμο. Αν τον πείσει τον κόσμο. Ο κύριος Τζίμερος. Εγώ αισθάνομαι ότι περιμένουμε την ανάπτυξη, σαν να περιμένουμε τον Κοντό. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα βρούμε να τα πάρουμε, από ποιους θα τα πάρουμε, με ποιο τρόπο θα τα πάρουμε, χωρίς να μιλάμε για το πώς θα τα παράγουμε. Η γενιά μας ήταν μια τυχερή γενιά. Και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, αυτοί που γεννήθηκαν, ας πούμε, το 50. Σκέφτομαι τη γενιά του παππού μου, ας πούμε, ο οποίος γεννήθηκε το 1870 και πέθανε το 1956. Έζησε 6 πολέμους, 2 εθνικές τραγωδίες και 2 χρεοκοπίες. Ξέρετε, όταν καίγεται το σπίτι σου ή καίγεται το χωριό σου, δεν κάθεσαι μετά να συζητήσεις
τι έφταιξε ή γιατί η φλόγα ήταν τόσο μεγάλη και πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την πυρκαγιά. Σκέφτεσαι πώς θα ζήσεις την επόμενη μέρα. Και το πρόβλημα που έχει η γενιά μας είναι ότι δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει κρίση εθνικών διαστάσεων. Σε μια κρίση εθνικών διαστάσεων, οι βεβαιότητες μας, οι πραγματικότητες που είχαμε στο μυαλό μας, είτε ανάγονται στο 2000 είτε στο 1917, δεν ισχύουν πια. Χρειαζόμαστε κάτι έκτακτο. Έκτακτο σχέδιο, έκτακτη νομοθεσία, έκτακτη αντίληψη. Μιλάμε για ανάπτυξη. Και εγώ σας λέω ότι η ανάπτυξη ξεκινάει όταν κάποιος από εμάς πει «θα κάνω κάτι». Σκεφτείτε πόσα εμπόδια υπάρχουν. Είπατε πριν, για να φτιάξετε μια καινούργια εφημερίδα, δεν θα σας το σύστηνα, διότι ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι το 70%, ενώ ο πρωτογενής, παρότι αναπτύχθηκε από το 2011 που ήταν πέρυσι, είναι μόνο το 2013. Δηλαδή έχουμε έναν πρωτογενή τομέα τόσο, έναν δευτερογενή που είναι 15,8 τόσο και έναν τριτογενή τεράστιο. Αυτό το κτίριο δεν στηρίζεται. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δύο πιτσιρικάδες, ας πούμε, σαν τον Steve Jobs και σαν τον Βόζνιακ, ξεκινούσαν να φτιάξουν μια ελληνική Apple. Τους αρπάζουν αμέσως. Μια ελληνική Apple. Κύριε Πρόεδρε, μας τους αρπάζουν αμέσως. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν τους εδώ. Τους παίρνουν αμέσως οι μεγάλες εταιρείες. Όπως ο νεαρός ο οποίος Επειδή ασχολούμαι με το χώρο του διαδικτύου, σας λέω ότι όποιοι νέοι κάνουν πετυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα, μέσα σε 6 μήνες, 1 χρόνο έχουν φύγει από τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα τους αρπάξουμε εμείς να μείνουν εδώ στη χώρα τους. Αν λοιπόν πηγαίνανε να φτιάξουν την καινούργια Apple στον γκαράζ του πατέρα του Steve Jobs, τι θα συνέβαινε, ξέρετε? Θα τους τραβολογούσαν η πολεοδομία, η εφορία, το σύμπαν ολόκληρο. Πρώτον, για αλλαγή χώρου. Θα έπρεπε να κάνουν αλλαγή χρήσης χώρου. Συγγνώμη, δεν σας διακόπτω για να σας πάω κόντρα, αλλά για να συμφωνήσω. Ναι. Ήταν στην εκπομπή πριν. Εάν δεν πλήρωνε και φόρο στην Αμερική, ξέρετε τι τους κάνανε? Σαν τον Αλ Καπόνε, τους βάζανε μέσα. Συμφωνώ μαζί σας. Γιατί εδώ πέρα δεν μπαίνουν. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν πληρώνουν φόρους έξω. Όμως εδώ έζησα πριν από λίγες μέρες. Ήταν δύο νέα παιδιά και έθεταν ερωτήσεις στο ακροατήριο. Και μας περιέγραφαν πώς προσπάθησαν να κάνουν εταιρεία ηλεκτρονικών πωλήσεων, δήλωσαν τα παιδιά ως εμπορική διεύθυνση, διεύθυνση της εταιρείας τους, το σπίτι, διότι στο σπίτι στήσανε και σε ένα δωμάτιο τα κομπιούτερ τους και ξεκίνησαν. Και τους απαγόρευαν να δηλώσουν το σπίτι ως διεύθυνση της εταιρείας. Επομένως, τους αναγκάζουν να πάνε να νοικιάσουν σπίτι. Ακριβώς. Δεν έχουμε, λέει, για να νοικιάσουμε. Ακριβώς. Να μην ξεκινήσουμε την δραστηριότητα. Τυχερή είναι, διότι αν τους χρηματοδοτούσε πανεπιστήμιο ή επιχείρηση από την αγορά μέσα σε πανεπιστήμιο. Τη Google είναι δημιούργημα ενός Ρώσου και ενός Αμερικανού, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, αν συνέβαινε αυτό, δηλαδή αν μια ιδιωτική επιχείρηση επιχορηγούσε ένα πανεπιστήμιο για να φτιάξει μια αντίστοιχη Google ή καμία Apple, θα έχει απέναντί της τον κύριο Σπουλέτη, τον κύριο Παφίλη, ότι ενδεχομένως θα ήταν εξαρτήματα των πολυεθνικών. Ας συνεχίσουμε με το Πολυτεχνείο, το οποίο διαχειρίζεται προγράμματα. Δεν συζητάμε βέβαια καν για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διώχνετε τους διοικητικούς υπαλλήλους. Θέλετε να το συρρυκνώσετε. Αυτό υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή. Ένα από τα καλύτερα ιδρύματα που υπάρχουν διεθνώς. Αλλά αυτά δεν σας πειράζουν. Δεν τα βλέπετε. Να συρρυκνώσουμε και δεν καταλάβατε τι λέμε. Πάση τη σειρά να ξεπερδέψετε. Θέλετε να τα δώσετε στους κυρίους τζίμερους. Κύριε Σκουρλέτη, πρώτα λέω. Πρόταση. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Παρακαλώ, μιλάτε πέντε μαζί και δεν ακούγεται κανένα. Παρακαλώ θερμά. Ένα πιτσιρικά. Διαφημίσεις μέχρι να συμφωνήσουμε ότι θα μιλάμε με τη σειρά. Επειδή είναι επιδοτικού τομέα, δεν πρέπει να δουλέψει. Δεν το θέλει. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.
ξέχασε το DNA, το VDC, το DST, το TCT. Ξέχασε την κορυφαία τεχνολογία. Ξέχασε τις προδιαγραφές. Ακόμα και τον προορισμό σου. Απλά οδήγησε. Alfa Romeo Giulietta. Από 17.900 ευρώ. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τιεν βιέξμορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News, το Ταγκό των Χριστουγέννων, το υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη. Μαζί. Λευκά Χριστούγεννα, η κλασική ταινία με τον Big Crosby. Ακόμη, Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Και εκπτωτικό κουπόνι 7 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ολοκληρώνει ο κύριος Τζίμερος την τοποθέτησή του. Τον διακόψαμε και περνάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέγαμε ότι η παραγωγική δομή της Ελλάδας είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα με τεράστιο τριτογενή τομέα και πολύ ισχυρό πρωτογενή. Αυτό προφανώς πρέπει να αλλάξει. Αλλά πρέπει να αλλάξει εάν ο καθένας από εμάς αποφασίσει να κάνει μια δουλειά. Υπάρχουν τεράστια εμπόδια στο να ξεκινήσει κάποιος. Και ανέφερα το παράδειγμα των δύο Αμερικανών πιτσιρικάδων, οι οποίοι στην Ελλάδα θα ήταν συνεχώς στο δικαστήριο. Και βλέπετε πώς ένα κράτος το οποίο υπερρυθμίζει τα πάντα, μπλοκάρει τα πάντα, διότι όλα συμπλέκονται. Για παράδειγμα, το να είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω τις χρήσεις χώρου του σπιτιού μου στο εσωτερικό του σπιτιού μου είναι εντελώς παράλογο. Δηλαδή το σπίτι μου έχει το εσωτερικό για μένα και το εξωτερικό για την κοινότητα. Εκεί ναι, η πολεοδομία να μου πει να έχεις αυτή την οπτική, αυτή τη φασάδα. Αλλά το τι θα κάνω μέσα στο σπίτι μου, αν θα είναι η αποθήκη, ο χώρος που θα δουλεύω ή στο σαλόνι, αν στιβάζω τα ξύλα, ας πούμε, είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορεί το κράτος αρθεί να μου πει τι θα κάνω. Και λέμε ότι η λύση είναι να σταματήσει η υπερρύθμιση όλων των ενεργειών των πολιτών. Και μπορεί... Ένα βήμα πολύ σημαντικό θα ήταν να μην χρειάζεται ένας νέος επιχειρηματίας να γραφτεί στο επιμελητήριο, να γραφτεί στον ασφαλιστικό του οργανισμό, ο οποίος δεν του δίνει τίποτα. Πού να βρει 300 ή 500 ευρώ να πληρώνει στον ΑΕ κάποιος, ο οποίος δεν ξέρει αν η δουλειά που θα κάνει θα αποδώσει ή δεν θα αποδώσει. Να έχει αφημί, γιατί θα αναγκαστεί αυτό το πράγμα να το κάνει μαύρα, να έχει αφημί, αλλά να υπάρχει ένα όριο τζίρου ή κέρδους ή ετών εργασίας ή όλα μαζί. Πέρα από το οποίο θα αρχίσει να φορολογείται. Αν περπατήσει λίγο στα πόδια. Σύστημα να υπάρχει όμως, γιατί άμα δεν πληρώνει και κανείς στον ασφαλιστικό οργανισμό. Συγγνώμη, βεβαίως. Πώς θα παίρνει σύνταξη. Βεβαίως να υπάρχει. Αλλά αυτός ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι ένας πιτσιρικάς ο οποίος θα μαστορεύει κάτι στον καράζ του πατέρα του, ο οποίος μάλιστα στο ελληνικό σύστημα θα πρέπει να του κάνει και ενοικιαστήριο ή παραχώρηση. Θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός έχει τη δυνατότητα με το καλημέρα να πληρώσει τις ασφαλιστικές του φορές. Όχι, παίρνετε ένα ακραίο παράδειγμα. Καθόλου ακραίο παράδειγμα. Ασφαλιστικά ταμεία, διότι κάποιοι δεν πληρώνουν. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε το αντίθετο πρόβλημα τώρα. Μισό λεπτό. Σας λέω να αρθούν τα εμπόδια που καθυλώνουν κάποιον. Δηλαδή η ασφαλιστική κάλυψη είναι εμπόδιο για σας. Βεβαίως είναι εμπόδιο. Για ένα νέο επιχειρηματία. Αλλά αυτός να μην έχει ασφαλιστική κάλυψη, να μην έχει ιατροβαθμική περίθαλψη. Δεν έχει, κύριε Σκουρλέτη, έτσι κι αλλιώς. Κύριε Σκουρλέτη, δεν έχει έτσι κι αλλιώς. Ένας άνεργος και ένας νέος άνεργος που η ανεργία στους νέους είναι 60%. Δεν οθεύει αυτόν τον ανταγωνισμό στον οποίο πιστεύεται ο ένας λοιπόν να έχει το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης και κάποιος να μην το έχει. Ένας νέος επιχειρηματίας. Αυτό πώς πηγαίνει με τη δικιά σας φιλελεύθερη αντίληψη περί αγοράς. Ένας νέος επιχειρηματίας. Κύριε Τζίμερ, αυτό που περιγράφεται είναι η απόλυτη ζούγκλα. Ένας ο εργασιακός μεσαίωνας και η απόλυτη ζούγκλα. Πέστε τα όμως για να καταλάβουμε. Η απόλυτη ζούγκλα είναι, ας πούμε, ο μανάβης του Λαύκου στο Πήλιο να έχει λεμόνια Αργεντινής, επειδή απαγορεύεται να πάρει από τη λεμονιά του τα λεμόνια και να τα βάλει στα καφάσια. Αυτή είναι απόλυτη ζούγκλα. Διότι θα πρέπει να ανοίξει μητρό ο αγρότη ή να έχει ένα παραστατικό από που τα αγόρασε. Το θεωρείτε ζούγκλα αυτό? Σας λέω για μια υπερρύθμιση η οποία μπλοκάρει την οικονομία σε όλες τις εκφάνσεις της. Αλλά ένας νέος που θέλει να δουλέψει, μία γυναίκα η οποία θέλει να πλέξει πουλόβερ, ας πούμε, να πλέξει κάλτσες, να σκαλίσει ξυλόγλυπτα, να φτιάξει ένα μπιμπελό, να φτιάξει μαρμελάδες. Ξέρετε, αλλού τους βάζουν και σε καράβια παιδιά 15 ετών και ακριβώς δουλεύουν κάτω από τις συνθήκες. Κύριε Σκουρλέτη, αυτό, μα εκεί είναι το μοντέλο. Σας είπα ότι η χώρα μας. Αυτό μας λέτε τώρα με πολύ ωραίο και ευγενικό τρόπο. Μια κρίση. Ανάλογοι αυτοί που ζήσαν οι παππούδες μας. Αλλά οι παππούδες μας κοιτούσαν το χωριό και ήταν καμένο το χωριό. Το όραμα και μετά, και έχετε. Δεν είχαν την πολυτέλεια να κάθονται σε ένα πάνελ και να λένε. Ναι, αλλά οι παππούδες μας πήραν σύνταξη, κύριε Τζίμερ. Αυτό είναι μεσαίωνας. Οι παππούδες μας πήραν σύνταξη, κύριε Τζίμερ. Σε αντίθεση με εμάς που μάλλον δεν θα πάρουμε. Ακριβώς. Για να πάρουμε λοιπόν σύνταξη, θα πρέπει να μην κοιτάμε τι θα πάρουμε από το έτοιμο, γιατί τα έτοιμα. Αν είναι κρυμμένα, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Υπάρχουν πολλοί που προστατεύουν τα κρυμμένα. Αλλά να δούμε τι μπορούμε να παράγουμε. Και σας λέω ότι για την παραγωγή διαφωνεί κανένας. Υπάρχουν του κόσμου τα νομικά εμπόδια, τα οποία ούτε το κουκουέ μπορεί να θεωρήσει ότι βοηθούν την παραγωγή. Στο κάτω-κάτω, ας διαφωνήσουμε για τη διανομή του πλούτου, ανάλογα με την ιδεολογία του ο καθένας.
αλλά συμφωνήσουμε στο να παραχθεί πλούτος. Δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί κάτι που δεν έχει παραχθεί. Δηλαδή όλοι αυτοί που δουλεύαν και σήμερα τόσα χρόνια. Ένας οικοδόμος που δούλευε 40 χρόνια και παίρνει 700 ευρώ σύνταξη και έφτιαξε ένα σπίτι. Ένας ναυτεργάτης, ένας κλωστοϊφαντουργός. Όλοι αυτοί που δουλεύαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παρέγαγαν πλούτο. Βεβαίως παρέγαγαν. Πού πήγε αυτός ο πλούτος. Μα λέμε για τώρα, κύριε Παφίλη. Μα τι τώρα τώρα. Διαγράφετε. Θα συζητήσουμε. Λέτε για κρίση. Ποιος περνάει κρίση. Οι εφοπλιστές έχουν κρίση. Για το μέλλον. Οι βιομήχανοι έχουν κρίση. Ζουν φτωχά. Κύριε Παφίλη, ποιοι ζουν. Θα συζητήσουμε. Πώς κατανέμετε αυτά που λέτε. Ακούστε τώρα. Αυτοί που δεν έχουν ρεύμα. Μπορείτε να τα λέτε πολύ ωραία. Αυτοί που δεν έχουν ρεύμα. Αυτά που λέτε λοιπόν. Σας λέω ότι στην Αμερική που ισχύουν όπως λέτε. Το 1% αυτοί που δεν έχουν ρεύμα, κύριε Παφίλη, ακούν την ιστορία. Αυτοί δεν δούλευαν τόσα χρόνια. Ακούν την ιστορία για τους πλούσιους. Αυτοί που δεν έχουν ρεύμα δεν δούλευαν τόσα χρόνια. Βεβαίως δούλευαν. Δεν παρήγαγαν πλούτο. Τώρα δεν πρέπει να δουλέψουν. Γιατί καταστράφηκαν. Τώρα δεν πρέπει να δουλέψουν. Ποιος τους κατάστρεψε. Πού να δουλέψουν. Κύριε Παφίλη, αν έχετε έναν τρόπο ο οποίος να γυρίσει το χρόνο πίσω και να αποκατασταθούν οι αδικίες. Μπροστά θέλουμε να πάει ο χρόνος. Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε από εδώ. Η Ελλάδα έχει τα πάντα. Ελάτε να συζητήσουμε. Να σας πω. Είμαστε ένα μικρό έθνος. Ένα μικρό έθνος. Μικρό, αλλά για δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τσακωνόμαστε για το παρελθόν. Ελάτε να συζητήσουμε για το μέλλον. Για το μέλλον τσακωνόμαστε. Το μέλλον, τι λοιπόν, να τσακωθούμε για το μέλλον λοιπόν λέει. Εκεί που ότι, το καταντήσατε. Το μέλλον λέει ότι θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια τα οποία έχουν. Δεμένων χειροπόδαρα ποιον έχουν δεμένων. Τον Έλληνα. Τον άνεργο τον έχουν δεμένων. Βεβαίως τον άνεργο. Θέλει να δουλέψει να κάνει επιχείρηση. Βεβαίως. Με τι θα τα κάνει. Βεβαίως τον άνεργο. Μα σε ποιον τα λέτε αυτά. Διότι ο άνεργος. Δηλαδή οι 500.000 νέοι, λέω ένα παράδειγμα, άνεργοι, θα γίνουν όλοι επιχειρηματίες αύριο το πρωί. Τι θα παράγουν. Γιατί να μην γίνουν. Τι θα παράγουν. Θα σας πω τι παράγει ένας φίλος μου και πείτε μου αν διαφωνείτε. Η συζήτηση πολιτική δεν γίνεται με φίλους, γίνεται με στοιχεία. Όχι, γίνεται με πραγματικότητα. Να μου πείτε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείτε να μας πείτε τι εμπόδια υπάρχουν στην αγροτική οικονομία. Βάζει την αγροτική σας λέω εμπόδια. Λοιπόν. Υπάρχουν ακριβά φυτοφάρμακα. Θα σας πω. Υπάρχει ακριβό κόστος παραγωγής. Θα σας πω και εκεί. ΦΠΑ πληρώνουν οι αγρότες. Ο μικρός κλήρος. Ο εφοπλιστής πληρώνει. Δεν θα μιλήσω. Όχι. Κύριε Παφίλη. Αυτά πέστε. Περίμενα μια μισή ώρα για να πω μια πρόταση. Και μόλις είπα μια πρόταση, αμέσως είχατε αντίλογο. Σας λέω. Σας ανταποδίδω αυτό ένας, που μου κάνετε. Ένας λοιπόν, ο οποίος μπορεί να είναι και οπαδός σας, να είναι οπαδός σας του ΚΚΕ, έχει χάσει τη δουλειά του. Και αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος. Σκαλίζει ωραία ξυλόγλυπτα. Mm. Δεν μπορεί να τα πουλήσει. Και ποιος θα τα γιατί αγοράσει. Θα πρέπει... Άμα βγουν 50% ακόμη, να έχει κανένα τα αγοράσει. Ας τα αγοράσει κάποιος από αυτόν και αν βγουν αυτός και άλλοι μπορούν να τα πουλήσει. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσει για να πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να βοηθηθούν στο να κάνουν μία δουλειά με το να μην υποχρεωθούν για τα πρώτα 2 χρόνια, ας πούμε, της δουλειάς τους ή για ένα συγκεκριμένο τζίρο να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Να έχουν αφημί. Επίσης, το κράτος θα πρέπει επιτέλους να πάψει να είναι ο μεγάλος απατεώνας αυτής της χώρας. Το κράτος δεν είναι έμπιστο σε τίποτα. Και οι νόμοι οι οποίοι θεσπίζονται βλέπετε ότι έχουν τέτοιες απίθανες, απίστευτες αδικίες που ο καθένας βγαίνει από τα ρούχα του για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιήσαμε αρκετές φορές σήμερα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αλλά δεν μπορούν οι τηλεθεατές να βγουν από τα ρούχα τους. Ρώτησα, σήμερα το πρωί στο Real FM τι γίνεται με τα πρόστιμα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που ακυρώνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προσέξτε. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν έρχεται το πρόστιμο να καταβάλουμε τα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο. Καταβάλουμε λοιπόν 10.000 ευρώ για πρόστιμο. Το ακυρώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα χρήματα αυτά ξέρετε πότε τα παίρνει πίσω η επιχείρηση. Συμψηφίζονται λέει στο τέλος της ρύθμισης που έχεις με την εφορία. Αν έχεις ρύθμιση δηλαδή για τα επόμενα 3 χρόνια, το 10.000 πάει στον τελευταίο μήνα της τριετίας. Δηλαδή τα έχω δώσει κας. Κασέρι που λέει ο λαός. Και αυτά επιστρέφονται. Καταλάβατε. Μα πώς θα πανηγυρίζουν. Άτοκα. 3 χρόνια μετά. Στην τελευταία δόση της ρύθμισης που έχεις κάνει. Πρακτική. Επομένως έχετε δίκιο να λέτε ότι το κράτος πρέπει και εκείνο να δείξει μια συνέπεια. Και να αισθανθεί το κράτος το εξαιρετικά έκτακτο αυτών των συνθήκων.
Αν δηλαδή γίνει ένα σεισμό. Δεν επιστρέφουν φόρο και γίνει, κλείνουν εταιρείε αν... από μία επιστροφή φόρου. Ούτε αν καν γίνει, συμψηφίζουν εκεί. Ούτε συμψηφίζουν. Δεν συμψηφίζουν. Να θυμάστε όμω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή αυτή η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Του συμψηφισμού μα του λέτε ένα χρόνο τώρα. Και δεν έχετε προχωρήσει να κάνετε τίποτε. Όλο στα λόγια είστε. Δεν είναι έτσι. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, κύριε Πατρίκη. Ποια Ρώμη, μία ανθρωπολογία φέρνει. Μία ανθρωπολογία για τους ψηφισμού. Είναι μία λερναία ύδρα. Το κατανοείτε εσείς αυτό, εσείς παραπάνω από όλους. Πρέπει να με κατανοήσετε σε αυτό. Το κράτος είναι μία λερναία ύδρα. Φτιάχνει αυτό από εδώ, ξεπετάγεται το όλο από εκεί. Θα σας τη γράψω εγώ την τροπολογία να σας τη στείλω αύριο για τους ψηφισμού. Ότι ο κύριος Τζίμερος θέλει να κινηθούμε και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να κινηθούμε. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ποια κατεύθυνση, μία τροπολογία, μία φράση. Μιλάτε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ μιλάω για όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζίμερος. Μιλάω για όλα να αυτά. Μην κλείνουν εταιρείες που τους χρωστάει το δημόσιο. Αυτό κάθε, λέμε. Κάθε καινούριος νόμος είναι ένας καινούριος παραλογισμός. Και αισθάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανόητοι. Κάτι άλλο γίνεται. Αισθάνεσαι ότι είναι ένα οργανωμένο σύστημα. Να σας πω ένα απλό στο καινούριο νόμο για τα ακίνητα που ισχύει από 1η του επόμενου έτους. Πληρώνεις υπεραξία στο ακίνητο. Αλλά δεν αναγνωρίζει το κόστος για να φτιάξεις ένα ερείπιο σπίτι. Αγοράζεις δηλαδή ένα ερείπιο, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ, βγάζεις άλλα 100 και δεν σου τα αναγνωρίζει όταν το πουλήσεις. Μα δεν το πουλάς ερείπιο όπως το αγόρασες, το πουλάς έτσι όπως το φτιάξες. Αυτό είναι απολύτως παράλογο και αισθάνεσαι ότι το κράτος σου τη φέρνει συνεχώς. Με ένα κράτος λοιπόν το οποίο έχει ρίξει τους δεσμούς εμπιστοσύνης ανάμεσα αν τα κόμματα, στην εξουσία εδώ, και στον πολίτη. Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ δεν αποπληρώσουν τα χρέη τους. Πρέπει να μπουν στις διαδικασίες που μπαίνουν οι εταιρείες. Πληστηριασμοί, κτίριο. Πρέπει να γίνουν σαφέστατα, αυτά. Σαφέστατα, βεβαίως. Θα γίνουν, πιστεύετε. Διότι εγώ περίμενα να κοπεί η ΔΕΗ, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία για αυτά που χρωστάνε. Ποτέ δεν θα γίνει. Αυτό ο πολίτης όμως το ξέρει. Και ξέρει ότι είναι πάντα στην απέξω και κάποιοι θα μαγειρεύουν τους νόμους έτσι ακριβώς ώστε να έχουν όποια πρόσβαση νομίζουν ότι θα έχουν ακόμα στο κρατικό κορβανά. Δεν έρχεται έτσι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη έρχεται με αυτή την πρόταση που σας είπα. Έρχεται με δέσμευση του κράτους στο να μην νομοθετήσει δυσμενέστερα μέσα από αυτά που ίσχυαν τη στιγμή που πήρες μια επιχειρηματική απόφαση. Δηλαδή αγοράζω κάτι με ένα φορολογικό καθεστώς. Να μην μου πει την επαύριο, α, σου την έφερα. Τι είχαμε πει, δεν ισχύει. Κρυφός πλούτος υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Τι λέτε για το κρυφό πλούτο. Εγώ σας λέω για το φανερό πλούτο. Θα μιλήσουμε για το φανερό πώς θα παραχθεί. Και ελάτε να βρούμε και ένα σωρό τρόπους για να συλληφθεί και ο κρυφός πλούτος. Η πληροφορική, ας πούμε, στο δημόσιο είναι ένας τρόπος να πιάσεις τον κρυφό πλούτο. Αλλά αντιδράει το ίδιο το δημόσιο στην πληροφορική, γιατί θα φανούν. Το λέτε γιατί χάνονται τα στικάκια. Θα φανούν. Η πληροφορική δεν βοηθάει. Το στικάκι χάνεται. Όλο αυτό το δίκτυο, όλο αυτό το δίκτυο διαφθορά είναι απλό. Λοιπόν, στους συμπολίτες μας. Το όνομά σας παρακαλώ. Ονομάζομαι Δημήτρης Γιάννος και θα ήθελα να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι απογοητεύτηκα απόψε ακούγοντας διαπιστώσεις και μάλιστα του τύπου ότι η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι μονόδρομος, λένε οι κυβερνώντες, και αλλιώς μπορούμε να φτάσουμε και σε φαβέλες. Άκουσα για νέους δανεισμούς και οπωσδήποτε τρέμω. Και τρέμω για τους νέους δανεισμούς μαζί με την μονιμοποίηση των εκτάκτων φόρων που ψηφίστηκαν προχθές από τον προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε ότι εγώ το υποζύγιο, διαπιστώνω δηλαδή εγώ το υποζύγιο του 70% γιατί είμαι συνταξιούχος, που πληρώνω τα 70% φορολογικά έσοδα και λέω υποζύγιο τονίζοντάς το, γιατί πήρα και τη σφραγίδα προχθές το βράδυ από τον αρμόδιο υπουργό. Μας ονόμασε υποζύγια εμάς, συνταξιούχους και μισθωτούς, και καταλαβαίνετε ότι βλέπω ότι ακόμα και τις πιλωτές και τα άχτιστα ακίνητα, έχω ένα ημιτελές ακίνητο εγώ και μαζί άλλοι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, και λέει, αυτό μας το βάλανε στον υπολογισμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τώρα πλέον μας βάζουν και συντελεστή. Μας βάζουν και συντελεστή σε αυτά που δεν θα χτιστούν ποτέ, γιατί δεν έχουμε λεφτά να χτίσουν. Πώς θα χτίσουν. Επιπλέον βλέπω στον προϋπολογισμό προχθές επιχορηγήσεις
και το διαβάζω στον κυριακάτικο τύπο επιχορηγήσεις σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και μάλιστα για τις βαριά υπερχρεωμένες χώρες. Η χώρα μας δεν είναι βαριά υπερχρεωμένη. Γιατί να συνεισφέρει για άλλες χώρες αυτή τη στιγμή? Μπορούσε να αναστείλει τη συμμετοχή η κυβέρνηση αν ήθελε στους διεθνείς οργανισμούς και η Ελλάδα την απέβαλε όσα, ας πούμε, από το πρόσφατα από τον διεθνή οργανισμό, από τον οργανισμό εμπορίου του ΩΣΑ και την ομάδα των εξαγωγικών πιστώσεων, έχει, η χώρα μας έχει εξαιρεθεί. Και λέει κανείς, γιατί να πληρώνω συνδρομή εκεί και να μην ζητήσω σαν αναπτυξιακό μοντέλο να είμαι ενεργό μέλος σε αυτή την επιτροπή και να με βοηθήσουν να αναπτύξω τις εξαγωγές για να πάω σε ανάπτυξη. Μάλιστα. Ονομάζομαι Δημήτρης Κουρούπης και θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι κανείς από τους προσκεκλημένους σας δεν διάβασε το πρωινό άρθρο σας που έχει δημοσιευθεί και αυτό με λυπεί πολύ. Επίσης, διαπιστώνω μία πολιτική αντιπαράθεση που δεν ενδιαφέρει το μέσο πολίτη και θα ήθελα να κάνω μια ευχή που μπορεί να φανεί χιούμορ, αλλά δεν θα είναι. Εύχομαι αυτές τις Άγιες Μέρες να επισκεφθεί το Πνεύμα των Χριστουγέννων όλους τους πολιτικούς, να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται, να συνετιστούν για να ξεκινήσει μια καινούργια Ελλάδα από τον καινούργιο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Φλώρος, είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Από όσα έχω ζήσει μέχρι τώρα, στην πορεία μου στην εκπαίδευση, διαπιστώνω ότι όχι μόνο ό,τι έγινε στην εκπαίδευση, αλλά και σε όλους τους τομείς της χώρας μας γίνονται τα ίδια. Παραδείγματος χάρη, στην παιδεία, αλλάζανε τους τίτλους, η σχολή η τεχνική λεγόταν από TES, λεγόταν TEA, λεγόταν TEL, γινόταν νυχτερινή, γινόταν ημερήσια κτλ. Στην ουσία, κανένα πρόβλημα. Στα πανεπιστήμια, αλλάζανε αν θα γίνουν 4 μαθήματα, θα γίνουν 3 μαθήματα, θα μπει αυτό το μάθημα να εξεταστεί, το άλλο δεν θα εξεταστεί. Στην ουσία, κανένα. Όσον αφορά τώρα την εμπιστοσύνη μου σαν πολίτη στο κράτος, ομολογώ ότι δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη στο κράτος. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί πάντα έτσι μιλάω. Τα ακαθάριστα της σύνταξής μου ήταν 1.386 ευρώ. Όταν ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για να μας κάνουν την κράτηση που την ονομάσανε επίδομα αλληλεγγύης συνταξιούχων, ΕΑΣ, έχουν και αυτό το κόλπο οι πολιτικοί. Βάζουν κεφαλαία γράμματα να μην ξέρει ο κόσμος τι είναι. Τι είναι το ΕΑΣ, το ΣΑΤ, το ΜΑΤ, το ΛΑΤΟ, βάζουν κάτι τέτοια ονόματα. Λοιπόν, βλέπω στο χαρτί που μου στείλανε 1.406 ευρώ. Λέω θα πήρα κάτι παραπανήσω. Αλλά αυτό ήταν γιατί είχαν ψηφίσει νόμο και έλεγε ότι όσοι έχουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.400 θα τους γίνει κράτηση. Κοιτάξτε τώρα το χειρότερο να δείτε τι έγινε. Μετά από ένα εξάμηνο μου στέλνουν ένα χαρτί και λέει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα θα μας επιστρέψετε τα χρήματα διότι η σύνταξή σας δεν είναι 1.406 αλλά είναι 1.386. Το ΕΑΣ όμως έμεινε στην κράτησή μου μέσα και τώρα μου στέλνουν χαρτί κάθε φορά που κρατιέται αυτό. Είναι κράτος αυτό ευυπόληπτο? Αυτό είναι απίθανο που λέτε. Όχι. Αυτό είναι απίθανο πράγμα. Το άλλο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 2013, κύρια σύνταξη 1.411.53. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, 1.243. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πάλι 1.411. Τι γίνεται εδώ πέρα? Θαύμα. Πρόκειται περί θαύματος. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Παγκοσμιοποίηση. Όταν ακούστηκε αυτή η λέξη, είναι εκείνο που το οποίο θαυμάζω στους πολιτικούς μας, είναι ότι βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις για να ενθουσιάζουν τον κόσμο. Ξεχυθήκαν όλοι οι τρόποι να παγκοσμιοποιήσουν, ώρα θα γίνουμε Αμερικανοί, θα πλουτίσουμε κτλ. Η παγκοσμιοποίηση όμως τι αφορούσε? Τις τιμές μόνο, όχι τους μισθούς. Όταν φύγαμε από τη δραχμή και πήγαμε στο ευρώ, μου ήρθε στο σχολείο ως διευθυντής που ήμουν τότε ένα έγγραφο που έλεγε ότι θα υπολογίσει τους μισθούς των εκπαιδευτικών διαιρώντας με το 340 τόσο. Δεν είδα όμως να στέλνω κανένα χαρτί στο βιομήχανο θα διαιρέσεις δια το 340 τόσο για την τιμή
του προϊόντος που πουλάς και το νεράκι που το παίρναμε ένα τάλιρο το πληρώσαμε 200 ευρώ μετά. Και είχαμε τον κύριο Σιμίτη να εμφανίζεται χαρούμενος που πήρε το πρώτο κατοστάρικο από το ITM. Και το τελευταίο που αφορά εμάς τους πολίτες. Την ώρα που ρίχνουμε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη μέσα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ρίχνουμε μια εξουσιοδότηση στους 300 για τη ζωή μας. Αυτοί αποφασίζουν αν θα ζήσουμε αύριο, πώς θα ζήσουμε. Έλληνα λοιπόν πολίτη, την ώρα που ψηφίζεις σκέψου αυτό. Όχι το βουλευτή που ψηφίζεις, ούτε το κόμμα που ψηφίζεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον κύριο δίπλα σας. Δημήτρης Πατσάκης. Άκουσα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Θυμήθηκα λίγο το αμφιθέατρο, Καμπύλες Φίλιπς και Παρέτο. Και πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το 20% των συνδιαλεγωμένων ασχολείται με το 80% της παραγωγής βλακείας. Λυπούμαι που το λέω. Και ειδικά επειδή κάποιοι έκαναν ανοίξει για το ασφαλιστικό, αμφιβάλλω ποσός, εγώ προσωπικά, εάν χωρίς να κοιτάξετε τις ταμπλέτες σας, ξέρετε πώς είναι το ασφάλιστρο στον ιδιωτικό τομέα της κύριας σύνταξης. Όποιος μπορεί να το πει τώρα, ειδικά από τους προστάτες των εργαζομένων, με το πει. Και πόσο κοστίζει στον εργοδότη που πληρώνει ασφάλιστρα. Γιατί 1.300.000, ένα στους τρεις μάλλον, συλλαμβάνονται ανασφάλιστοι και κάποιοι προστάτες των εργαζομένων τολμούν και αρθρώνουν λόγο περί μειώσεως προστήμων. Λοιπόν, πολύ λόγο λοιπόν για τους εργαζομένους, πολύ λόγο για τις χαμηλές συντάξεις, για το ασφαλιστικό, αλλά συνεχίζουμε για ευλογικούς όρους, βοηθήστε να βγουν γρηγορότερα. Πώς θα βγουν γρηγορότερα, με τι ασφάλιστρα. Και επειδή λοιπόν μάλλον δεν κοιτάξετε τα τάμπλετ, το ασφάλιστρο στον ιδιωτικό τομέα είναι 20% επί των καταβαλλομένων αποδοχών από δεκαετίες. Το ασφάλιστρο στο δημόσιο, μόλις εδώ και 20 χρόνια, επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη, και το είχα γράψει κάποτε σε μια εφημερίδα, έχω και αυτό το ελάττωμα, να υπογράφω αυτά που σκέφτομαι, ότι πολλά μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ότι έβαλε μια καλή αρχή για το ασφαλιστικό, με τις κατάργησης των 15 ετιών, με την εισαγωγή του ασφαλίστρου για την κύρια σύνταξη, ενώ μέχρι το 1994 δεν υπήρχε ασφάλιστρο σύνταξη στο δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι του δημοσίου συνταξιοδοτούνται χωρίς να καταβάλει ασφάλιστρο σύνταξης. Να πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ ειδικά τους δημοσιογράφους να μην μιλάνε για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, κύριε Κουβαρά, ένας κλάδος του οποίου το 95% των εσόδων του είναι από το κοινωνικό πόρο του αγγελιοσύμου, δεν πρέπει να μιλάει για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, που το λέω. Καλά, και κάποιοι και άλλοι, κύριε Χατζηνικολάου, κάνετε καλά οι οποίοι είτε είναι στα Γαλεβενά και έχουν καφενείο στη Σαμαρίνα, εντάξει, είτε είναι στη Μύκονο το καλοκαίρι, πληρώνουν το ίδιο, την ίδια εισφορά στον ΟΑΕ. Επιτέλους, συμφωνήστε, τα ασφάλιστα των ελευθέρων επαγγελματιών να είναι βάση των δηλωμένων εσόδων, όπως είχε πει ο παμέγιστος για μένα, Ξενοφών Ζολώτας, το 1989. Γιατί και τότε είχε υπάρξει κρίση του ασφαλιστικού. Απορία ψάρου του Βίξ, σιωπιάκα. Δικηγόροι με εκατοντάδες χιλιάδες έσοδα πληρώνουν, κυρία Σημακοπούλου, 160 ευρώ το μήνα σήμερα για κύρια σύνταξη. Δηλαδή πληρώνουν λιγότερα από ένα εργαζόμενο των 1.000 ευρώ, ο οποίος πληρώνει 20% ασφάλιστρο κύρια σύνταξη μαζί με τον εργοδότη του, εφόσον είναι έντιμος και δεν είναι ξύπνιος, επί 14 μήνες το χρόνο. Είναι 20% λοιπόν. Για να πάρει σύνταξη σήμερα 12 συντάξεις. Όταν θα βγει στα 65. Ενώ κάποιοι άλλοι, επειδή δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά σε γραφεία ή στη ΓΕΣΕ, κολούσαν αίσθημα στη ΓΕΣΕ, βγήκαν στα 50 και στα 52 και στα 55. Λοιπόν, τολμήστε λοιπόν να τα πείτε αυτά στον κόσμο έξω. Όσοι μιλούν πάρα πολύ για τους εργαζομένους, θα πρέπει να έχουν το θάρρος να τους αντιμετωπίσουν. Αλλά μιλάνε σε πραγματικούς εργαζομένους. Ευχαριστώ. Στον κύριο Δίπλα. Ονομάζομαι Τάσος Βλάχος και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Σημακοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δύο σύντομα ερωτήματα. Παρακαλώ. Το ένα αφορά τους πληστηριασμούς και συγκεκριμένα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τον κώδικα
σύμφωνα με τον κώδικα δημοσίων εσόδων, κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε ό,τι αφορά χρέη απέναντι στο δημόσιο και απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόβλεψη ούτε από 1η-1η 2014 για αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα... Ας απαντήσεις αυτό και θα θέσετε και το άλλο. Θέλετε να απαντήσω στον κύριο Βιώχη, παρακαλώ. Σε όλα τα υπόλοιπα, κύριε Χατζηνικόλα, μόνο στον κύριο Βιώχη. Να απαντήσετε στο ερώτημα που είναι για εσάς, τα υπόλοιπα θα τα φέρουμε στο τραπέζι. Η απάντηση είναι ότι ορθώς αναφέρεται στο υφιστάμενο καθεστώς. Για το θέμα των πληστηριασμών, νομίζω, κύριε Τάσο, έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας σε περίπτωση ανέργων, αδυνάμων κτλ. Όσον αφορά το θέμα των ρυθμίσεων, υπάρχουν προβλέψεις για ρυθμίσεις των χρεών. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει το θέμα της ρύθμισης των χρεών γενικότερα να το δούμε με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί περισσότερους πολίτες. Δεν ξέρω αν αυτό σας απαντά. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το φόρο ακινήτων. Σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή, δεν υπάρχει κανένα αφορολόγητο όριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις χαμηλά οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι, παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και επιπλέον έχετε ήδη μιλήσει. Όχι. Όχι, δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά για κανέναν. Όχι, μέχρι να ολοκληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Μιλήσατε και μιλήσατε αρκετά. Σας παρακαλώ, είναι κανόνας της εκπομπής. Το όνομά μου είναι Γιάννης Ανδρεάδης. Δεν απάντησα σε αυτό, θέλετε να... Αν θέλετε, ναι. Ναι, θέλω να απαντήσω, παρακαλώ. Απλά δεν μου δώσατε το λόγο. Ελάτε. Ναι. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι με εισοδήματα 7.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και τη σύζυγο, δεν υπάρχει φόρος. Άρα υπάρχει ένα πλαφόν κάτω από το οποίο δεν πληρώνεται. Αν δεν τώρα, όμως, επίσης... Δεν είναι φορολογητή. Στο ακίνητο αναφέρεται. Για τα ακίνητα. Υπάρχει απαλλαγή. Υπάρχει απαλλαγή. Για αυτούς που έχουν εισοδηματικά. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει, ξέρετε καλύτερα από μένα. Διάβασα τον προϋπολογισμό, κάνετε μεγάλο λάθος. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δεν είναι στον προϋπολογισμό αυτό, αγαπητέ μου. Καλά κάνατε. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Ναι, θα σας επιτρέψω, αλλά είπαμε από την αρχή ότι δεν έχει εφευρεθεί τηλεόραση χωρίς μικρόφωνο. Ελάτε. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Κώστας και Εύης, είμαι 27 χρονό, άνεργος 2,5 χρόνια. Σας άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, την προηγούμενη εβδομάδα να λέτε στον Υπουργό πως είναι δυνατόν να εργάζονται τα παιδιά μας με 2 και με 3 ευρώ την ώρα. Σας ερωτάω ευθέως και στον Ενικό, αν μου επιτρέπεις. Είναι δυνατόν να αναλογιστώ ότι 586 ευρώ, 25 εργάσιμες, 23-40 μεροκάματο, 8 ώρες, 2,97 2,97 μεικτά. Και λέω εγώ τον εργοδότη που μου δίνει 3 ευρώ στα μαύρα και όχι 2,25 νόμιμα, τον λέω κακό και πρέπει να του πληρώσω και 10 ευρώ. Δηλαδή, που ειλικρινά είναι κακός εργοδότης με 3 ευρώ αντικειμενικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούμε ή πώς να σας το θέσω αλλιώς. Βγάλατε μία προκήρυξη στον ΟΑΕΔ για 7.500 θέσεις ανεργίας. Υπάρχουν μέσα σε αυτές τις θέσεις, αν έχετε το Θεό σας, καθαρίστριες. Κάνω λάθος, κυρία Σημαγοπούλου? Τι με ρωτάτε ακριβώς? Εάν υπάρχουν μέσα σε αυτές τις 7.500 θέσεις για καθαρίστριες. Σε διαθεσιμότητα, κυρία Σημαγοπούλου, έχετε βάλει καθαρίστριες, αλλά επειδή έχουν προϋπηρεσία και δεν θα πάρουν το βασικό, δεν τις προωθείτε σε αυτές τις θέσεις, ούτως ώστε να μην έρθει η απόλυσή τους. Εσείς είστε αυτοί που βάζετε το τρίφραγκο και το μηδέν, όπως λέει το Εργάνη, σημειωτέων, το Εργάνη φτιάχτηκε με υπαλλήλους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς χρηματοδότηση, δεν χρειαζότανε, από μόνοι τους κάτσανε. Το ίδιο πράγμα θα κάνει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος, που έκανε και ο Αμερικάνος όταν του είπανε δούλεψε 2 μήνες χωρίς λεφτά γιατί δεν βγαίνει το κράτος μέχρι να ψηφίσουμε. Όπως το έκανε λοιπόν ο Βρούτσης και έβγαλε κάτω αυτά τα πράγματα, να κάτσε κάτω και να πείτε, αυτές είναι οι απαιτήσεις του λαού με 4 εκατομμύρια, όπως λέει η Ελστάτ, το 12, γιατί τώρα είναι 4,5, 4 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να αλλάξετε πολιτική και να καταλάβετε το εξής. Δεν μπορώ να πληρώσω εγώ 2,2 τέλη δημοτικά, ΦΑΠ και η ΕΤΙΔΕ, ή όπως αλλιώς ονομάζεται αυτό το φόρο πάνω στο ακίνητό μου,
Γιατί πολύ απλά, με βάση την παγκόσμια οικονομία, αυτό θεωρείται δίμευση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, ναι, θα το αποδεχτώ για 2 χρόνια, σαν λύση ανάγκης. Εσείς δεν μπορείτε να μου πείτε ότι εδώ και 4 χρόνια θα το δημεύετε και θα το δημεύετε και θα το δημεύετε έτσι. Δεν είναι δυνατό να ζω εγώ σε μια τέτοια χώρα. Καταραίω, κυρία Σημαγόπουλου. 2,5 χρόνια άνεργος, καταραίω. Και σας ακούω, αν έχετε το Θεό σας, προχτές που πέθανε η κοπελίτσα στη Θεσσαλονίκη, να λέτε στους υπολείπους συναδέλφους, κύριε Κωνσταντόπουλε, διορθώστε με, λέω ψέματα, που έλεγε μη λαϊκίζετε και να εκτιμήσετε το γεγονός ότι τι, ο κύριος Δέντιας αποφάσισε να τους αφήσει. Πείτε μου και το τελευταίο λοιπόν εσείς, κύριε σοσιαλιστή, κύριε Κωνσταντόπουλε, πόση ΔΕΗ θα καλύψει, αν είναι δυνατόν, πώς θα καλύψει αυτό το χρέος που φορτώνεται τη ΔΕΗ με τις επανασυνδέσεις. Αυτές οι κιλοβατόρες ο κόσμος δεν έχει να τις πληρώσει. Οι συγκεκριμένες επανασυνδέσεις και η συγκεκριμένη κατανάλωση θα γίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν και πεθαίνουν από το κρύο. Αυτούς πάτε να προστατεύσετε που στο μέλλον, και όπως λέει ο ΩΣΑ, δικό σας εργαλείο κι αυτό, λέει ότι μέχρι το 18 έτσι θα έχει κατάσταση. Λοιπόν, αυτές οι κιλοβατόρες σε μια ιδιωτική επιχείρηση όπως η ΔΕΗ, ποιος θα τις πληρώσει? Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ, μια τοποθέτηση είναι και τίποτα άλλο. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι με σπασμωδικές και πάλι κινήσεις προσπαθείτε να τα καλύψετε, να δώσετε αντί για δώρο λίγο νωρίτερα τη σύνταξη, να νομίζει ο κόσμος ότι εντάξει, περάσαμε τα Χριστούγεννα, λεφτά όμως από φλεπάρι. Αν είναι δυνατόν. Με τέτοια τεπτύπια και τέτοια παιχνίδια νομίζετε. Και θα σα πω και κάτι άλλο που χειροκρότησα, γιατί εγώ χειροκρότησα ηρωνικά όταν αναφέρατε την Βραζιλία. Εγώ σα χειροκρότησα όταν έχει 40% κατά το όριο τη φτώχεια και δεν βλέπει ότι ο κόσμο ντρέπεται να πει ότι δεν έχει ρεύμα, ντρέπεται να πει ότι πεινάει, λέγεται αξιοπρέπεια. Όταν δεν λιτζάρει τον ΑΒΓ σεκιουριτά για να κλέψει μέσα από το σούπερ μάρκετ μακαρόνια, το λέει αξιοπρέπεια. Και δεν μπορείτε να μας συγκρίνετε εμάς, λαό, με οποιονδήποτε άλλο. Ντροπή σας, κυρία Σημαγόπουλου. Θα ήθελα να σας ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές για το ύφος μου. Δεν πειράζει. Όχι από εσάς, από τους τηλεθεατές είπα. Ωραία. Εγώ θα σας πω. Με συγχωρείτε, θα μου πείτε το όνομά σας ή δεν θέλετε. Κωνσταντίνο Σχέτη, άνεργο, συστήθηκα την αρχή. Με συγχωρείτε, δεν το άκουσα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε, κάνετε λάθος. Άκουσα όλους τους Δημήτριδες. Ευχαρίστω, κύριε Σχέτη. Στον ελληνικό είμαστε, στον πληθυντικό. Ή Κώστα ή κύριε Σχέτη. Όπως θέλετε, κύριε Σχέτη. Να απαντήσω τώρα. Ελάτε. Λοιπόν, καταρχάς, εσύ μπορεί να μην το θέλεις αυτό, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Παρόλο που εγώ είμαι καινούρια και που μπορεί να μην φταίω για πολλά στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή όντως έχεις δίκιο. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση, η οποία έχει υποχρέωση και αγωνίζεται για να δώσει λύσεις σε αυτά για τα οποία παραπονιέσαι. Άρα εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Συγγνώμη, Κώστα, πρέπει να σου το πω αυτό. Διότι η πολιτική που ακολουθείτε από μας γίνεται με το σκεπτικό να μην τα χάσουμε όλα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε πολλά. Και δυστυχώς εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχασε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ. Θα πρέπει όμως, γιατί είσαι άνεργος, καθαρίστρια... θα πρέπει και οι καθαρίστριες και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Μα είναι ουτροπία. Και γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά... συνεχίζετε το ίδιο έργο, κυρία Σημαγόπουλου. Δεν τη δέχομαι την απάντησή σας. Προχωρήστε παρακαλώ στον επόμενο. Σας παρακαλώ. Αυτό όμως δεν είναι. Λίγο σεβαρότητα. Ναι, αυτό όμως... Και εγώ όμως λίγο σεβασμό, κύριε Χατζηνικολάου, προσπαθώ να απαντήσω. Θα απαντήσω. Και νομίζω ότι μιλάω ευγενικά. Είναι δικό του δικαίωμα να μην δέχετε την απάντηση και δικό μας να την ακούσουμε. Κατανοώ απολύτως τον τρόπο που αισθάνεται ο Κώστας. Το κατανοώ. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού. Ξέρω, σε είδα να χειροκροτάς ειρωνικά. Ξέρω ότι δεν σ' άρεσε που αναφέρθηκα σε χειρότερα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το έκανα για 2 λόγους. Ο ένας είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε και τι αποφύγαμε. Και το δεύτερο, για να είσαι βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ αυτά τα πράγματα να συμβούν σε αυτή τη χώρα. Τώρα,
Δεν πολύ κατάλαβα όλα τα υπόλοιπα που είπε. Όχι αξιοπρέπεια που σας είπα. Αυτή η κυβέρνηση δεν ατάξει. Άκουσε με, Κώστα, γιατί εγώ ζω στα Γιάννενα στην επαρχία και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και στο γραφείο μου έρχεται προχτές μία μάνα από μεσαία τάξη, η οποία ντρεπότανε να μου πει ότι ήθελε να της βρω δουλειά σε άλλα τζέρισα το βράδυ. Και ξέρεις γιατί ντρεπότανε? Δεν ήθελε να το μάθει η κόρη της, που είναι καλοζωισμένη στην Αθήνα, ότι χρειάζεται να πάει να δουλέψει η μάνα της λατζέρισα για να της στείλει 100 ευρώ. Μη μου λες λοιπόν εμένα που βλέπω στο γραφείο μου ανθρώπους που ξέρω από τα Γιάννενα τόσα χρόνια, που ήταν νοικοκυρέοι και πληρώνουν το τίμημα της κρίσης. Και το πληρώνουν και για σένα, Κώστα. Και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Και ας μην το πιστεύεις. Και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να μου πεις και να μην θες να ακούσεις την απάντηση, σου υπόσχομαι ότι εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι' αυτό ακριβώς. Και θα δεις που στο τέλος και εσύ θα ωφεληθείς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα σχολιάσω τη σημερινή εικόνα των καλεσμένων σας. Θλιβερή θα τη χαρακτήριζα κατά τη γνώμη μου. Όμως θα ρωτήσω τις κυρίες και τους κυρίους καλεσμένους σας για να κατανοήσω τη φιλοσοφία των φόρων, που πιστεύω ότι έτσι έχουμε μάθει, θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ανταποδοτική. Πληρώνουμε φόρους για να έχουμε ιατροφαρμακή περίθαλψη, δημόσια διοίκηση σωστή, παιδεία σωστή. Για να έχουμε κράτος. Να έχουμε κράτος. Με λίγα λόγια. Σοβαρό κράτος. Σοβαρό κράτος, ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο νέος φόρος, το νέο χαράτσι ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί για τα ακίνητα, έχει ανταποδοτικότητα. Ρωτάω γιατί χαίρομαι που είναι η κυρία Σμακοπούλη σήμερα εδώ. Ρωτάω από ένα χωριό της Υπήρου, της επαρχίας Πογονίου, μία εκ των τεσσάρων επαρχιών του νομού Γιαννίνων. Είναι παραμεθόρια περιοχή, τα περισσότερα χωριά είναι επιμεθόρια στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Οι λαιλασίες, οι επιδρομές, οι ληστείες, οι κλοπές, οι διαρρήξεις. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Ασφάλεια μηδέν, δηλαδή. Μηδέν, αυτό λέτε. Υπό το μηδέν. Μάλιστα. Ενίοτε δε και φόνη. Σας θυμίζω πριν από 5-6 μήνες, η κυρία Σμακοπούλου, θυμάται στο χωριό Χτίσματα, πάνω στη Μεθόριο, δύο ηλικιωμένους, κάποιος ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πριν λίγο καιρό από μια φυλακή ελληνική, για ανεξήγητους λόγους, έτσι θέλω, είπε. Τους σκότωσε στον ύπνο τους. Ο αστυνομικός διευθυντής, δεν ξέρω αν λέω καλά τους τίτλους, στα Γιάννενα, το χαρακτήρισε μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ξέρω εάν πρέπει να σκοτώνται κάθε μέρα κάποιοι για να ανησυχήσουμε. Θυμίζω στην κυρία Σμακοπούλου και σε όλους σας ότι στις αρχές του καλοκαιριού οι δραπέτες αυτοί 7, 8, 10 πόσοι από τις φυλακές Τρικάλων που τους κυνηγούσε μία δύναμη 800 ανδρών της Ελλάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, είχε υποσχεθεί ο κύριος Δένδιας ότι θα πάρει μέτρα και θα στείλει θερμικές κάμερες, ξέρω εγώ, θα ενισχύσει τα σύνορα. Βέβαια, λέμε στα χωριά μας, κυρία Σμαγκοπούλου, ότι άλλο το τάξιμο και άλλο το δόσιμο. Το τάξιμο βλάπτει, το δόσιμο δεν πειράζει. Εμείς ζητάμε λοιπόν, για να μην καταφύγουμε στη λύση του 1800, τότε που η πύλη, η Κωνσταντινούπολη, το Σουλτανάτο, μίστονε χωροφύλακες για να φυλάσσουν την αμαξιτή οδό Γιάννη Αργυρόκαστρο, τα λέει ιστορία αυτά, από τους Αρβανίτες, τους Αλβανούς, τους Κατσαπλιάδες, τους Κυπετάριδες, και να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν σε κάποια στοιχειώδη ασφάλεια. Σύμφω. Να μην φτάσουν στο σημείο αυτό λοιπόν. Ζητάμε ο κύριος Δένδιας να επαναφέρει τους συνοριοφύλακες που τους έχει στην ασφάλεια υψηλών τάχατες ποιών προσώπων και να τους φέρει εκεί που προορίστηκαν από την αρχή που προσλήφθηκαν. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν εκτός θέματος, αλλά το δέσατε έξυπνα, γι' αυτό και το άφησα να εξελιχθεί. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Ρουσόπουλος Παναγιώτης και καλή δύναμη σε όλους. Δεν ξέρω που θα τη βρούμε. Θα προσπαθήσω να αναγκάσω ορισμένους από το πάνελ να απαντήσουν, γιατί η πολιτική είναι η τέχνη του να μην λες τίποτα. Ξεκάθαρα σήμερα την είδα. Πρώτη παρατήρηση. Πιθανώς λαϊκίστικη, είναι όμως καθαρά συμβολική. Αν τυχόν πάρουν οι πολιτικοί μας το λόγο, εάν συμφωνούν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μία εξοκοινοβουλευτική αρχή η οποία θα καθορίζει το μισθό τους. Το θεωρώ απαράδεκτο οι ίδιοι να αποφασίζουν πόσα χρήματα θα παίρνουν. Και μάθατε τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Ομολογώ πως όχι. Έγινε το εξής χθες. Υπάρχει εκεί ανεξάρτητη αρχή εξοκοινοβουλευτική που αποφασίζει για τους μισθούς. Αποφάσισε να τους αυξήσει τους μισθούς. Και αρνούνται οι βουλευτές να δεχτούν την αύξηση. Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, εάν πάρουν το λόγο λοιπόν οι πολιτικοί, θα ήθελα να μου απαντήσουν, παρόλο που μας είπατε στην αρχή της κομπής, να μην θέσουμε ένα ερώτημα προς όλους, ένα ναι ή ένα όχι. Ναι, συμφωνώ να υπάρξει και θα το ψηφίσω μια ανεξάρτητη αρχή που θα καθορίζει το μισθό μου και δεν θα τον καθορίζω εγώ ο ίδιος το μισθό μου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι του πού θα βρεθούν τα λεφτά προκειμένου να πάμε παρακάτω για να μην δανειζόμαστε. Θα προσπαθήσω σε λίγα λεπτά όσο μπορεί να πας περιπτώσει. Εντάχει, πού θα βρεθούν. Καταρχήν δεν τα ψάχνουμε εκεί που δεν υπάρχουν τα λεφτά. Και εξηγούμε. Φορολόγηση ακινήτων. Η απόκτηση μιας κατοικίας σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος που το έχει φτιάξει κάποια στιγμή το σπίτι, το έχει φορολογηθεί. Οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, εκμεταλλευόμενοι κάποιες παλαιότερες, το δέχομαι αυτό, καλές συνθήκες, έχουν ένα σπίτι και πιθανόν ορισμένοι εξημών με ύψιλον ή με ήττα, έχουν και ένα εξοχικό. Δεν τεκμηριώνει φοροδοτική ικανότητα το να έχει κάποιος ένα σπίτι. Δεν βγαίνουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Βγαίνουν λεφτά από άλλες διαδικασίες. Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Θα πρέπει να χτυπήσουμε τις παθογένειες που γνωρίζουμε όλοι. Πάντα πίστευα, αλλά φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη επίδοση δεν σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι σε μια οριακή διαδικασία, όπως συμβαίνει στη φυσική, γιατί είμαι και φυσικός, εν πάση περιπτώσει, λειτουργούν κάποια αντανακλαστικά. Σου λέει, είμαστε, όχι στο χείλος του κυρίου μου, κυρία Σμακοπούλου, προσπαθούμε να μαλακώσει η προσγείωση. Πέφτουμε αυτή τη στιγμή προς τον κρεμό και προσπαθούμε να μαλακώσει η προσγείωση. Έτσι, μας ρίχνουν πολύ ο Κώστας, πιθανόν, εν πάση περιπτώσει. Πού θα βρουν τα λεφτά? Πρώτον, αδήλωτη εργασία. Δεύτερον, λαθρεμπόριο. Τα περισσότερα πρόστιμα από του λαθρεμπόρου είναι χάδια, είναι πολύ μικρότερα από τα κέρδη του. Οπότε οι συγκεκριμένοι, μην αναφέρετε τώρα σε πρόσωπα, γιατί μπορεί να βρεθώ και στη φυλακή, Κώστα, το καταλάβω. Οι συγκεκριμένες λοιπόν διάφορες εταιρείες που έχουν κατά καιρούς βεβαιωθεί ότι είναι παραβάτες, σήμερα κυκλοφορούν ανετότατοι. Με πρόστιμα χάδι σε σχέση με αυτά που έχει χάσει το δημόσιο. Μην αναφερθώ επίσης στην αποστροφή του λόγου, θα το κάνω όμως, σε επαγγέλματα που όλοι γνωρίζουμε ότι βρήθη η φοροδιαφυγή. Ανθυμών, γουλιμής, που έλεγε ο κ. Χαρούλας Τρικούπης. Ποιος είναι ο γουλιμής? Η ακίνητη περιουσία. Την φορολογούμε με τιμές του 2007. Έχω εδώ μπροστά μου ένα έγγραφο της Τραπέζης της Ελλάδος που λέει ότι άμα θέλετε θα σας το δώσω. Δυστυχώς έχω μόνο 4 αντίγραφα, είστε περισσότεροι. Η μεσοσταθμική μείωση των αξιών των ακινήτων κατά την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2007 μέχρι σήμερα είναι 25%. Εγώ πιστεύω πως είναι πολύ περισσότερη. Φορολογούμε τον εύκολο στόχο χωρίς να μπορέσουμε να βρούμε τα λεφτά. Πρόταση, για να μην μιλάμε μόνο καταγγελτικά. Θα συμφωνήσω, αν και σε πάρα πολλά άλλα διαφώνω με τον κύριο Τζίμερο, ότι πρέπει κάποια πράγματα να απλοποιηθούν. Είχα ακούσει κάποια στιγμή κάποιο πολιτικό πρόσωπο, δεν θυμάμαι το όνομά του και να με συγχωρέσετε, ότι θα καταργηθεί αυτός ο περίφημος κώδικας βιβλίων και στοιχείων. Εγώ το είχα πει. Ποιος το είχε πει? Εγώ το είχα πει. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Ότι πρέπει. Ήταν κάποιος άλλος. Να καταργηθεί λοιπόν. Ακριβώς. Θα το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι 3.500 σελίδες. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια τόσο δύσκολη διαδικασία προκειμένου κάποιος να μπορεί να καταλάβει με απλά ελληνικά πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσει αυτό το δέδαλο? Απλά πράγματα, απλές ιδέες. Και το τελευταίο, γιατί και σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, είχα ασχοληθεί. Πολιτισμός. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα κράτος, εν πάση περιπτώσει, που έχει ένα τεράστιο πολιτισμό. Δεν μπορούμε να τον προάγουμε με τίποτα. Τα μουσεία των υπολείπων χωρών έχουν πολύ περισσότερη πελατεία, να την πάμε που μιλάμε αυτές τις ώρες για τον πολιτισμό μας. Πολύ περισσότερη πελατεία μπορεί να φέρει τεράστια έσοδα πολιτισμό στη χώρα. Έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, όποτε περνάω, που περνάω καθημερινά, γιατί κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν το πολύ δύο ή τρεις άνθρωποι. Σε μια χώρα που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα που θα μπορούσαν να βρεθούν τα λεφτά. Έτσι. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Συγγνώμη, έχω κάνει ένα λάθος. Έχω πει κάτι λάθος στον Τάσο. Πείτε θα ήθελα το. Να το διορθώσω. Επειδή και εγώ το νομοσχέδιο σήμερα το είπα, Τάσο. Αυτό που ήθελα να σου διευκρινίσω είναι αυτό το οποίο έλεγα, ότι υπάρχει ένα όριο 9.000 συν 1.000 συν αυτό, είναι έκπτωση όσον αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι σε οικονομική αδυναμία ή τρίτεκνους και πολύτεκνους. Έτσι, για να διευκρινίσω. Και επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη στον πατριώτη μου, να σας πω το εξής. Τον έχω πρίξει το δένδια για αυτό το ζήτημα, να είσαι σίγουρος. Αυτό έχω να πω. Εντάξει, ωραία. Α, θα με κρίνεις στο τέλος. Τον έχω πρίξει όμως, να το ξέρεις. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γιάννης Ανδρεάδης. Παρακαλώ για συντομία. Ναι, διότι διευθυντής. Οι προηγούμενοι μίλησαν σχεδόν όσο οι πολιτικοί. Ναι. Δυστυχώς. Για να μιλήσει και η άλλη πλευρά. Ναι, ναι. Και έχω πάρει και την απόφαση να ασχοληθώ με τα κοινά για πρώτη φορά στη ζωή μου, βλέποντας τώρα σε τοπικό χαρακτήρα.
Θα ήθελα να πω να κάνω μια επισήμανση. Τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Μεταμόρφωση. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση πάνω στην κυρία Σιμακοπούλου και στον κύριο Κωνσταντόπουλο όσον αφορά. Όσον αφορά τα χρήματα που λέγατε που θα βρεθούν. Εκτιμώ ότι σίγουρα λείπουν τα χρήματα, αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που λείπει μόνο. Λείπει ο στρατηγικός σχεδιασμός για να πάμε μπροστά. Λείπει η πολιτική βούληση ώστε αυτά που ψηφίζονται να εκτελούνται. Και λείπει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, το οποίο είναι η ομαδική κουλτούρα. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα λίγο να συνδέσω και κάτι που είπε ο κύριος Κουρλέτης και σύγκρινε τη Γερμανία του 1953, ότι η Γερμανία του 1953 είναι η Γερμανία με διαφορετικούς πολιτικούς και διαφορετική κουλτούρα και η Ελλάδα έχει διαφορετική κουλτούρα. Ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να επισημάνω είναι πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τζίμερος. Όσον αφορά τη μικροεπιχειρηματικότητα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η πυραμίδα είναι ανάποδα. Όμως θέλω να πω το εξής, επειδή έχω κάνει επιχειρηματικότητα στο παρελθόν. Οι μικροεπιχειρήσεις και δε στις μέρες μας δεν οδηγούν, αυξάνονται πολύ ραγδαία και κλείνουν πολύ ραγδαία. Γιατί δεν μπορούν να παράξουν πλούτο και να παράξουν καινοτομία. Σε μια ας πούμε παγκοσμιοποιημένη αγορά, δεν βοηθάει η μικροεπιχειρηματικότητα. Για πληροφορική, η οποία παράγει καινοτομία. Θα συμφωνήσω, παραδείγματα αλλά, Ελλήνων, ναι, οι οποίοι έχουν γίνει ανάρπαστοι. Θα συμφωνήσω, αλλά επειδή αναφέρατε τον πρωτογενή τομέα και το δευτερογενή τομέα. Έτσι. Και στον πρωτογενή. Ναι. Αν κάποιος θελήσει να φτιάξει, ας πούμε, μαρμελάδες στο σπίτι του, δεν μπορεί. Ακόμα και αν μπορεί για να είναι βιώσιμος και με μακροπρόθεσμο σχέδιο, θα πρέπει να δημιουργήσει προϊόν στο οποίο να έχει υψηλή προστιθέμενη αξία. Θα το βρει. Διαφορετικά αυτό που είπατε, το λεμόνι εδώ, θα προσπαθήσουν 10, θα προσπαθήσουν 10 και σήμερα αυτό που σας λέω. Αυτό που σας λέω, το ζω και εγώ στο εμπορικό. Έτσι, άρα σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω ότι δεν αρκεί για να πάμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Το όνομά σας. Γεια σε όλους. Λέγομαι Χριστίνα Καλογεροπούλου και είμαι δυνάμει πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το ενδυνάμει τα λέει όλα. Θα ήθελα, παρατηρώ τόση ώρα. Εν αδυναμία είστε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Ελάτε. Παρατηρώ λοιπόν τόση ώρα μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα μας, να λογομαχούν μεταξύ τους, οι μεν να ρωτούν τους δε πράγματα που οι δε δεν απαντάνε και τούμπαλιν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ένα πράγμα που το σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα τους τρεις τελευταίους μήνες που το Πανεπιστήμιο είναι κλειστό. Όλοι οι νέοι άνθρωποι κάνουν λάθος που μένουν στην Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να φύγω στο εξωτερικό και αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα. Υπάρχει μέλλον για τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, σε μια πενταετία, σε μια δεκαετία που θα τελειώσουμε το Πανεπιστήμιο, θα βρούμε δουλειά. Τι θα κάνουμε ακριβώς. Μιλάτε με πολιτικούς όρους, επαναλαμβάνεται ξύλινες φράσεις. Η δεκαετία που θα τελειώσετε το Πανεπιστήμιο την υπολογίζετε με τους ρυθμούς που πάτε τώρα. Εντάξει. Πλέον οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειές ή σπουδάζουν κάποιο πράγμα. Σπουδάζουν μια επιστήμη και καταλήγουν να δουλεύουν σε καφετέρειες, σε μπαρ. Βλέπουμε, κλείνουν μαγαζιά και ανοίγουν μπαρ και απασχολούνται οι νέοι. Τι ακριβώς να ελπίζουμε εμείς οι νέοι από το μέλλον? Ποιος θέλει να απαντήσει? Παρακαλώ, κύριε Τζίμερα. Οι νέοι θα πρέπει να φτιάξουν μια καινούργια πολιτική, διότι και τώρα και όταν θα αποφοιτήσετε θα βρείτε χρέη. Είδατε ότι η κουβέντα έγινε για επιμήκυνση των χρεών, της αποπληρωμής των χρεών σε 50 χρόνια, μπορεί σε 70 χρόνια. Αλλά και οι νέοι και εμείς οι παλαιότεροι που ήμασταν εκτός πολιτικής, κάναμε ένα λάθος. Αφήναμε το χώρο σε κάποιους παίκτες, τον οποίο το παιχνίδι το ξέραμε. Εάν δεν την αλλάξουμε εμείς αυτή την πολιτική, μόνη της αποκλείεται να αλλάξει. Διότι έχει βρει το κόλπο να βολεύει πάντα τους δικούς της. Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Ήδη κάποιοι κύριοι έχουν αναφερθεί σε αυτές και ξέρουμε ότι θα μπορούσε να είναι η Μέκκα και της πληροφορικής και του πολιτισμού και της τεχνολογίας και των πάντων. Εάν το κράτος δυνάστης αποφάσισε να φύγει από τα πόδια των δημιουργικών Ελλήνων. Σύμφωνα. Το κράτος αντί να βοηθεί την παραγωγή, μπλοκάρει ό,τι κινείται. Ναι. Και μάλιστα μπορώ να σας πω περιπτώσεις όπου όλα τα μέρη συμφωνούν και έρχεται το κράτος και λέει «Εγώ δεν σας αφήνω να το κάνετε». Και μπορούν να αναφέρονται σε θέματα, ας πούμε, ανάπτυξης άμεσα. Παράδειγμα, σταματάνε τα πλοία να πηγαίνουν στα νησιά. Γιατί σταματάνε?
Διότι από ένα σημείο και ύστερα, από τα μέσα Οκτωβρίου, δεν μπορεί ο πλειοκτήτης να πληρώνει όλες τις μέρες το πλήρωμα έτσι όπως είναι ο κανονισμός και όπως νομίζουν οι κύριοι ότι προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα. Ξέρετε, και μένουν άνεργοι. Και μένουν άνεργοι. Αν πάτε στην Ομόνοια θα δείτε με ακορντών. Σας παρακαλώ κύριε Παφίλη. Υπάρχουν έξοδα για όλα τα πράγματα. Υπάρχουν έξοδα για όλα τα πράγματα. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι θέλουν να εργαστούν τρεις μέρες. Εάν το πλοίο, ας πούμε, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου ή για όλο το χειμώνα πηγαίνει τρεις μέρες ή πηγαίνει λιγότερες φορές στο νησί και το νησί θα αναπτυχθεί και η υγεία θα έχουν καλύτερη και προϊόντα θα έχουν και τα παιδιά, παιδιά που φοιτούν από το νησί τελεία, θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν και εκεί. Δεν σταματάει. Ο πρόεδρος σήμερα δεν σταματάει. Όμως έρχεται το κράτος και λέει ότι εγώ δεν σας αφήνω να το κάνετε αυτό. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σε τρία λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Τράκαρες. Και λοιπόν, η Εθνική αποζημιώνει άμεσα και έχει το κεφάλι σου ήσυχο από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Σαν Έλληνες, πρώτα-πρώτα διδαχτήκαμε πως τα πράγματα είναι απλά. Στην πορεία, κάποιες φορές γίνονται περίπλοκα. Όμως όταν έρχεται η ώρα να καθαρίσουμε, η λογική αυτή είναι που μας σώζει. Γιατί μας υπενθυμίζει πως ο απλούστερος τρόπος θα είναι πάντα και ο καλύτερος. Ολοκληρωμένη σειρά Αρκάδη με βάση το πράσινο σαπούνι από ελαιόλαδο. Με τετράγωνη λογική, πάντα καθαρίζεις. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλ βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα.
Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News, το Ταγκό των Χριστουγέννων, το υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη. Μαζί. Λευκά Χριστούγεννα, η κλασική ταινία με τον Big Crosby. Ακόμη, Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Και εκπτωτικό κουπόνι 7 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.